νέα, Κωστάκη? Όλα καλά, κυρία Αγκάθη μου, όλα καλά. Να, μόλις ετοιμαζόμουν να βγάλω το άρθρο σας. Το άρθρο μου. Το άρθρο σας. Έπρεπε να το είχες ήδη βγάλει, Κωστάκη μου. Και να το κάνεις γρήγορα, γιατί αν δεν το κάνεις, θα σου κόψω τη γλωσσίτσα, Κωστάκη μου. Όχι. Αυτό το τέρας ο Ανδρεάδης με πρόλαβε. Τι έγινε, κυρία Αγκάθη μου? Κομμένα τα μου, Κωστάκη. Η υπόθεση Αντωνίου ήταν σαφώς προορισμένη για μένα. Και αυτή η Ιένα, ποιος ξέρει τι μέσα έβαλε, μου καμαρώνει τη μουράκλη του στην πρώτη σελίδα τώρα. Ο Αντωνίου είναι ο... Αυτός με τους βιασμούς. Oh. Καλημέρα, κυρία Αγκάθη. Mother of Jesus. Πού με βρήκε πάλι αυτός ο θαυμαστής? Ο Ιωάννης με τη Μιρέλα ήταν. Μόλις πρόλαβα να τους διακρίνω, ε. Πόσο σωστή επιλογή έκανε. Πολύ. Έχουμε καμία αμφιβολία επ' αυτού? Το άρθρο μου σε μισή ώρα στα διευθυντή για έγκριση. Μάλιστα, κυρία Αγκάθη. Κάνε α. Να σου φέρει αγάπη μου το γράμμα του φοβερά. Κυρία Ρόζα! Κυρία Ρόζα! Εγώ είμαι! Ο Νικόλας, ο ταχυδρόμος, το αγόρι σας το όμορφο, που κάθε φορά χαίρεστε που με βλέπετε. Κυρία Ρόζα, κάθε φορά με περιμένετε με αγωνία, τώρα κάθομαι και σας περιμένω εγώ. Γιατί αν δεν σας περιμένω θα χάσω τα κουλουράκια που μου δίνετε κάθε φορά που φέρνω το γράμμα. Θα ρίξω το γράμμα κάτω από την πόρτα. Εντάξει, κυρία Ρόζα! Το έριξα, κυρία Ρόζα! Περίεργο όμως. Κάθε φορά με περιμένει και τώρα... Να τα έχει... Ήλιος που έσβησα, άρες κατέστρεψα. Φτάνει, αγάπη μου, κόλλησε το μάτι σου στο τζάμι, έλεος. Αγάπης, θα σας ξενυχτήσω πάλι. Τσάι από το Βέρμιο ή Μαθίας. Βρασμένο με νερό από την Κρυμαία. Πασπαλισμένο με απέραντη αγάπη από εμένα. Για σας τα δυο μου αγαπημένα. Αυτή η αδυναμία που μας δείχνετε, κυρία Χριστίνα, μας κάνει και θέλουμε να είμαστε περισσότερο υπεύθυνοι απέναντί σας. Πιο έτοιμοι, πιο... Πες, Ιωάννη. Ναι, ναι, ναι. Και όλη την εκπαίδευση που μας έχετε προσφέρει μέχρι τώρα. Και να τα ιδιαίτερα. Α, τα σεμινάρια. Και να είμαι τα μεσονύκτιες εκπαιδεύσεις. Να τα κολπανίχνευσεις. Μη συνεχίζετε, γλύκες. Listen. Κυτρέα ηλεμονέα, του γένους κύτρος, σωστά? Σωστά. Πέχα χαμηλότερο του 5 ενός συνηθισμένου λεμονιού. Κυτρικό οξύ στο τέρμα. Εσείς δεν τη νιώθετε την οξύτητα, αλλά δεν έχει σημασία. Σας το λέω εγώ και με εμπιστεύεστε μέχρι θανάτου, σωστά? Σωστά. Φλούδα λιγότερο ξύρι, λόγω υγρασίας της περιοχής. Κανένα ταμπελάκι δεν έγραφε πως αυτό το λεμόνι είναι από την Κρυμαία. Time. Για να σας δω τι έχετε μάθει τώρα. Γραμμή εξωτερική. Η επιμονή με την οποία χτυπάει με κάνει και διαισθάνομαι πως πρόκειται για κάτι σημαντικό. Το νιώθω. Δεν υπάρχει μεγάλη διακοπή ανάμεσα στα χτυπήματα, άρα προέρχεται από χωριό και όχι από πόλη. Το σήμα είναι παλιό αναλογικό. Άρα την έχει χρόνια τη γραμμή. Είναι παλιό. Και είναι σίγουρο πως γι' αυτό το λόγο η συσκευή είναι χρώματος μπλε. Η ώρα είναι περασμένη. Χωράει αφιβολία πως πρόκειται για υπόθεση. Μπουμπούκια μου. Χριστίνα Αγκάθη, ιδιωτική αστυνομικός. Λέγεται. Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, παιδιά. Η Ρόζα αναγνώστου. Yes. Κυρία Χριστίνα. Είναι η πρώτη φορά που σας ζηλεύω και ας μην πρόκειται για αποστολή.
Και ας μη βρήκα ότι δεν πρόκειται για υπόθεση. Και ζηλεύω που εκεί τραγουδάει. Με έχει τσιτώσει με αυτήν, άλλο φτάνει. Η συνέντευξη με τη Ρόζα αναγνώστου, Ιωάννη μου, το θρύλο των αστυνομικών μυθιστορημάτων, είναι καλύτερη και από την αποστολή στο διάστημα. Υπήρχε η φήμη πως είχε εξαφανιστεί για πάντα. Κι εγώ έτσι ήξερα. Πάντα όμως το ενστικτό μου μου έλεγε πως ζει κάπου εδώ κοντά. Πόση ώρα είναι Αρτεμιάδα από εδώ? 4 ώρες περίπου. Εσείς είστε οι μόνοι που αξίζετε να της πάρετε συνέντευξη. Ένας θρύλος που λύνει μυστήρια, με ένα θρύλο που γράφει τις πιο απίθανες ιστορίες μυστηρίου. Τα παραλές, αστέρι μου. Αλλά δεν θα σε μαλώσω γιατί σε αγαπώ. Κι άλλωστε θρύλο με είπες. Δεν με είπες και κουρούνα. Λοιπόν, φροντίστε να μην μάθει τίποτα ο Κέρβερος ο Ανδρεάδης. Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημά της. Το «Τα μάτια της Έλεμπαν». Στο οπισθόφυλλο μια υπογραφή, παρακαλώ. Είναι το μοναδικό της βιβλίο που δεν κατάφερα να βρω πως ο δολοφόνος είναι εκείνη σχιζοφρενής. Θα μείνω όσο χρειαστεί. Θα σας τηλεφωνήσω. Αυτή είναι. Δεν χωράει η αμφιβολία. Τι έγινε? Ποια είναι? Κι εγώ με έχω δει, αλλά δεν έκανα έτσι. Να σας κεράσω μια πορτοκαλάδα. Ένα γλυκό το κουταλιό βύσσινο, με ράντζι, κάτι. Δεν είμαι καλά. Να σας κάνω λίγο αέρα. Όχι, δεν χρειάζεται, σας παρακαλώ. Στην υπόθεση Κυρσίτη, η κόρη δεν τον έσφαξε. Πείτε μου. Πείτε μας! Αφήστε με ήσυχη, σας παρακαλώ. Τι είναι αυτό που γράφετε? Δεν στο μπορώ. Το νέο σας άρθρο είναι. Για να δω. Ας το κάτω, Χριστιανή μου. Πού μπήκα στο κλουβί με τις τρελές? Φτάνουμε, δεν φτάνουμε ακόμα. Κυρίες και κύριοι, σας ανακοινώνω ότι θα υπάρξει καθυστέρηση μιας ώρας λόγω αναμονής για διέλευση δεύτερης αμαξοστοιχίας. Μία ώρα περισσότερο, παρέα με τη Χριστίνα Αγκάθη. Ναι! Η Χριστίνα Αγκάθη. Πεθαίνω. Περάστε. Κυρία Αγκάθη, μπορώ να σας αγκαλιάσω. Είμαι χρόνια θαυμαστριά σας. Αφήστε τώρα που το σκέφτομαι. Καθίστε. Στο τηλέφωνο μου είπατε πως μόνο σε μένα θα θέλατε να παραχωρήσετε μια συνέντευξη. Υπέθεσα πως σας αρέσει η δουλειά μου σαν αρθρογράφος. Όχι όμως πως θα με θαυμάζατε κιόλας. Είναι μεγάλη μου τιμή, ξέρετε. Κυρία Αγκάθη, εγώ γράφω αστυνομικά μυθιστορήματα, όπως γνωρίζετε. Ενώ εσείς είστε ιδιωτική detective. Λέτε να μην ξέρω την ιστορία σας. Να με συγχωρέσετε ένα λεπτό. Μήπως θέλετε να φτιάξω και για σας μια ομελέτα? Όχι, ευχαριστώ πολύ. Να σας βάλω ένα τσάι. Ευχαρίστω. Να ξεκινήσουμε. Ναι. Δεν θα φάτε. Θα κρυώσει και δεν θα τρώγεται. Δεν πειράζει.
Σε λίγο. Λοιπόν, κύριε Αναγνώστο, το πρώτο σας βιβλίο με τίτλο «Τα μάτια της Έλαμπαν» φημολογείται πως βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Αληθεύει? Αληθεύει. Μάλιστα, η κυρία που διέπραξε τους αποτρόπαιους φόνους διαγνώστηκε τελικώς με σχιζοφρένεια και κλείστηκε σε ψυχιατρική φυλακή. Φοβερό. Αποσυρθήκατε μετά το τρίτο σας βιβλίο και ήρθατε να μείνετε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Κάποιοι είπαν πως δεν είχατε άλλες ιδέες και φοβηθήκατε μια ενδεχόμενη αποτυχία. Πιστεύετε πως τα χρήματα που κερδίσατε ήταν αρκετά ώστε να σας εξασφαλίσουν μια άνετη ζωή στο εξής? Δεν φοβήθηκα ποτέ, κυρία Αγκάθη, τίποτα και κανέναν. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου. Πάνε 3 χρόνια που εγκατέλειψα την πόλη και ο λόγος ήταν πως πιέστηκα από τη δημοσιότητα. Ήθελα πια να ζήσω σε ένα ήρεμο περιβάλλον, τόσο ωραίο όσο αυτό. Άλλο τώρα που οι άνθρωποι τριγύρω δεν είναι το ίδιο όμορφοι. Τι εννοείτε πως οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο όμορφοι? Θα καταλάβετε. Όμως αυτή η λεπτομέρεια δεν θέλω να συμπεριληφθεί στη συνέντευξη. Τώρα βρίσκομαι στη διαδικασία συγγραφής ενός νέου βιβλίου. Δηλαδή πείτε πώς τελείωσε κιόλας. Τι νομίζατε, πως θα τα παρατούσε έτσι εύκολα? Όχι βέβαια. Αχ ναι, κυρία Αναγνώστου μου. Μη βιάζεστε. Τα πρόσωπα λοιπόν πάνω στα οποία βασίζω την ιστορία μου είναι πραγματικά. Είναι υπερήγοι. Κάποιοι γείτονες εδώ τριγύρω. Βρώμα και δυσοδεία. Λέγεται «Η Άρτεμις κρατούσε το μυστικό». Θα μου πεις, άτυχη ήσουν εδώ που ήρθες και έμεινες, αλλά τι να κάνω. Λυπάμαι πολύ. Μη λυπάσαι. Γιατί μπορεί να ήμουν άτυχη και να μην μπόρεσα να απολαύσω ακριβώς την ηρεμία μου. Οι άνθρωποι όμως αυτοί με βοήθησαν να ξαναγράψω μια ιστορία. Είστε απολαυστική, κυρία Αναγνώστου. Το ξέρετε? Ρόζα. Ρόζα. Γιατί τώρα, Ρόζα? Τι γιατί τώρα? Γιατί αποφάσισες τώρα να δώσεις την πρώτη σου συνέντευξη? Σου συνέβη κάτι? Ναι. Η αλήθεια είναι πως κάτι μου συνέβη. Όμως ας μιλήσουμε για το βιβλίο πρώτα. Ναι. Τι πραγματεύεται το νέο σου βιβλίο λοιπόν? Ο άνθρωπος κρύβει πολλά μυστικά, Χριστίνα. Πολλά και ένοχα. Όταν πέσουν στην αντίληψή σου, πάβουν να είναι μυστικά. Και γίνονται ιστορίες. Πραγματικά αισθάνομαι σαν να έχω ξαναζήσει αυτή τη στιγμή. Θα έχετε ακουστά τον ντεζαβί, φαντάζομαι. Ξέρεις, Χριστίνα, έχω τη βαθιά πεποίθηση πως ξαναζούμε τις αναμνήσεις μας. Αυτή την εξήγηση δίνω εγώ στο φαινόμενο που μόλις ανέφερες. Έχω να τριχιάσει με αυτή σου τη σκέψη, Ρόζα. Κύριε Ρόζα. Κύριε Ρόζα, τι πάθατε? Κυρία! Κυρία! Κυρία!
η Ρόζα πού είναι? Τι έχει συμβεί? Δεν... Ρόζα! 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 Όχι, Θεέ μου! Γιατί ήσασταν ανέστητοι στο έδαφος. Εγώ της έπαιρνα συνέντευξη. Και... Oh. Θεέ μου, τι έχει συμβεί. Θυμάμαι να πέφτει μπροστά μου στο πάτωμα και να μην μπορεί να αναπνεύσει. Εδώ! Εδώ που βρίσκεται τώρα αυτή η κούκλα! Αχ, δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Μετά εκείνη η πόρτα. Τι είδα πίσω από την πόρτα, Θεέ μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Της παίρνατε συνέντευξη. Ποια είστε και της παίρνατε συνέντευξη? Είμαι η Χριστίνα Αγκάθη. Συντάκτρια της εφημερίδας Η Αλήθεια και ιδιωτική ερευνήτρια. Τι καλά που είστε εδώ να με βοηθήσετε να τη βρω. Το όνομά σου? Άναμπελ. Θα βρω τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το σπίτι. Το υπόσχομαι. Πρέπει να κάνω ένα τηλεφώνημα. Δεν μιλάτε, ε? Μιλήστε. Και θα το σκεφτώ, αν θα θυμώσω, που μου το παίζετε δύσκολη. Κύριε Ανδρεάδη. Μιλάει η Μουγγή. Κυρία Χριστίνα! Κυρέλα, δεν έχω ξανακούσει την κυρία Χριστίνα έτσι. Τι περίεργο τηλεφώνημα ήταν αυτό. Ούτε γιαβράκια έχει, ούτε τζουτζούκια, ούτε τίποτα. Μπορεί να είναι καλά και ας ελπίσω μου ότι δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό. Ό,τι και να έγινε, δεν είναι καθόλου καλό. Αμάρε, Ιωάννη! Σήμερα μου έχετε σπάσει τα νεύρα όλοι σας. Πώς από εδώ. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλά, εσύ με ειρωνεύεσαι τώρα, αλλά έχει χάρη που έχω όρεξη σήμερα και δεν θυμώνω εύκολα. Φαντάσου να μην είχε. Τι είπε ο νεαρός, είπε κάτι και δεν άκουσα καλά. Λέω, τι φιλόξενος τόπος, λέω. Καλά και εσύ με ειρωνεύεσαι, αλλά δεν θα μου χαλάσετε τη μέρα, ακόμα δεν ήρθατε. Λοιπόν, θέλετε δωμάτιο. Αν δεν μας μαλώσετε, ναι, θα θέλαμε ένα. Με δύο ξεχωριστά κρεβάτια. Μαλωμένα είστε. Έτσι εξηγούνται τα νευράκια σας. Έχει έρθει κάποια κυρία Αγκάθη. Θα θέλαμε το δωμάτιό μας να είναι δίπλα στο δικό της. Είναι φίλη μας. Αμπά! Εσείς είστε ψηλά παιδιά. Ορίστε! Μα γιατί με κοιτάτε έτσι? Είναι δυνατόν! Τι εννοείτε, με κάνετε και ανησυχώ. Είσαι σίγουρη ότι θέλεις κρεβάτι και όχι κούνια παιδική? Σας παρακαλώ πάρα πολύ! Όροφος πρώτος, δωμάτιο 2. Το δικό σας, γιατί είστε δύο. Δωμάτιο 1, το δικό της, γιατί είναι μία. Το πιάσατε? Έχω να ακούσω τέτοιο αστείο από τότε που πέθαναν τα ανέκδοτα. Αυτό που είπες δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και όταν λέμε ποτέ, και μετά που θα πεθάνω. Συγγνώμη, δεν ήθελα, αυθόρμητο ήταν. Έτσι αυθόρμητα καθάρισα κι εγώ έναν πάγκο. Και μετά το χάραξα. Ρατς! Μάλιστα. Ήδρωσες. Τι έκανα? Με φοβήθηκες. Μπορείτε τώρα να μας δώσετε το κλειδί? Θα σας το δώσω.
Αρκεί κι εσείς να είστε σίγουροι ότι το ξενοδοχείο που διαλέξατε είναι το καταλληλότερο για σας. Είστε! Τολμώ να πω ότι είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου ως αστυνομικός που φοβάμαι. Τώρα που ήρθαμε εμείς όμως πρέπει να είστε πιο ήσυχοι, πιο ήρεμοι, ε? Ναι, αγαπούλα, και σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να διαλευκάνουμε το μυστήριο και θα το κάνουμε μαζί. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το ξέρετε πως το πιστεύουμε και οι δυο μας ακράδαντα. Θα είχα ήδη πιάσει η δουλειά, σε διαβεβαιώ. Έπρεπε όμως πρώτα να ξεπεράσω το σοκ που έχω υποστεί. Και έπειτα, όπως είπες, ήθελα να είστε κι εσείς μαζί μου. Δεν σκοπεύω όμως να καθυστερήσω άλλο. Γεια σου, Άναμπελ. Η κυρία Αγκάθι είμαι. Μπορείς να είσαι σε μισή ώρα στο ξενοδοχείο, σε παρακαλώ. Φάτε! Τι, Ευγενική? Με προκαλείς πάλι. Ό,τι πείτε. Φάτε το μπραντ σας και μη μιλάτε. Το πιο μας, το μπραντ. Κοίτα μη το λαδώσεις, σε παρακαλώ, γιατί ένα ακόμα αντίτυπο υπάρχει. Τούτο είναι το δικό της, το πρωτότυπο. Μην ανησυχείς, θα το προσέχω σαν τα μάτια μου. Σιγά τα μάτια τα μογγολικά. Τα μάτια σου τελευταία πάνω στην Μπελαντίντο τα έχεις. Προσέχουν κι άλλα πράγματα. Εδώ στα μέρη μας τραγουδάει αυτή. Το ξέρετε? Είναι κι αυτή στα κατάστοιχα της Ρόζας. Μέσα στο βιβλίο η Ρόζα βγάζει ένα σωρό άπλυτα από ντόπιους, αλλά χρησιμοποιεί άλλα ονόματα. Μέσα και τα άπλυτα της Μπελαντίντο. Μη σας πω κιόλας πως αν κάποιος έχει κάνει κακό, αυτή είναι η πρώτη που θα μπορούσε. Και αυτό δεν είναι κοτσομπολιό. Αναφέρεται η Μπέλα Ντίντο στα κατάστοιχα της Ρόζας? Και μάλιστα είναι η χειρότερη. Μη μου λες τέτοια. Χειρότερη και από αυτή εκεί πίσω. Θέλεις κάτι, ντροπή του πελάτη? Έλα, μη μου στενοχωριέσαι. Δεν θα γύριζε να σε κοιτάξει και ποτέ άλλωστε. Και τι? Τι έχω? Δεν θέλω να μιλήσω. Ούτε κι εγώ, γιατί θα πω πολλά. Κυρία Χριστίνα, το βλέπετε ότι βάλομαι από παντού. Από παντού όμως. Άντε καλέ. Εγώ πολύ σε συμπαθώ. Δεν σε λυπάμαι. Παιδιά, αυτά τώρα δεν είναι του παρόντος. Να μαλώσετε άλλη ώρα. Και εσύ, γλυκούλη Ιωάννη, θα πρέπει να κάνεις πέτρα την καρδιά σου. Γιατί και η ίδια η αναγνώστου μου εκμυστηρεύτηκε. Πως το νέο της μυθιστόρημα περιέχει πολλές αλήθειες. Πάρα πολλές αλήθειες, λέει. Τα τρία τελευταία χρόνια πολλά είδε και πολλά άκουσε εδώ πέρα. Και πολλά τις έκαναν και είπαν για αυτή. Άχτη τους είχε. Για τη Ρόζα, λέτε? Βγάζει νέο βιβλίο? Την Άναμπελ την φώναξε για να μας βοηθήσει. Και θα το κάνω. Πιστέψτε με. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για τα πρόσωπα που θα πρέπει αναγκαστικά να μας ενδιαφέρουν, αφού είναι οι κύριοι ύποπτοι. Εσύ όμως, Άναμπελ, τα ξέρεις όλα από πρώτο χέρι. Καλή, τι πρώτο χέρι? Το δεξί της και το αριστερό μαζί ήμουν. Πείτε μου όμως κάτι. Από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί το πτώμα της, δεν είμαστε σίγουροι πως πέθανε. Έτσι δεν είναι? Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά ξέρω πολύ καλά τι είδα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι να αποδειχθεί, τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Οπότε η υπόθεση βαφτίζεται ως η εξαφάνιση και όχι ως ο φόνος της Ρόζας αναγνώστου. Σε παρακαλώ, αυτό δεν πρέπει να βγει παρά έξω. Έξω από εδώ η πληροφορία βγαίνει μόνο νεκρή. Είπε! Άσε τι είπε. Μόλις φάμε θα πάμε στο σπίτι για εξονυχιστική έρευνα του χώρου και των αντικειμένων. Έχω φέρει καινούριο μεγεθυντικό φακό. Τελευταίες τεχνολογίες. Πού είναι και αυτή η άσχημη να μας βάλει ένα ποτήρι νερό? Κάτι δεν μου πάει καλά. Κάτι πραγματικά δεν πάει καλά. Είπατε πως πέθανε τρώγοντας την ομελέτα. Άρα λέτε πως ήδη υπήρχε κάτι μέσα στο αυγό. Έτσι δεν είναι? Δαιμόνιο μυαλουδάκι μου. Εκολάπτεσαι γοργά. Μιρέλα, πάρε και τα υπόλοιπα αυγά και εξέτασε τα καλά με το φακό, παρακαλώ. Θα κάνω λίστα με τα ονόματα αυτών που αναφέρονται στο βιβλίο. Κάντο, κορίτσι μου.
Και μετά θα μου πεις αναλυτικά για τον καθένα ό,τι θέλεις. Τι είδα πίσω από την πόρτα, Θέμη? Υπάρχει μια ανεπαίσθητα ορατή, ο οποίος ήταν επιφάνεια πρόβου. Αστέρι μου, μυρίζει και αυτό ξύδι. Πώς? Ναι, όντως, μυρίζει κάτι σαν ξύδι. Το ξύδι είναι από μύλιτη. Αν βούτυξεις το αυγό σε ξύδι, τότε η επιφάνειά του μαλακώνει και μπορείς εύκολα να κάνεις ενέσεις σε αυτό, χωρίς να σπάσει το τσόφλι. Άναμπελ, έκανες τη λίστα? Την έκανα, κυρία Αγκάθη μου. Την έκανα. Κυρία Ρόζα! Κυρία Ρόζα, άλλη μια μέρα χωρίς τα κουλουράκια και την καλή σας την κουβέντα δεν θα τα αντέξω. Αυτός δεν είναι στη λίστα. Τον αγαπούσε η Ρόζα. Ακούω βασαρία. Κυρία Ρόζα, είστε μέσα. Σας έφερα κι άλλη αλληλογραφία. Όμως ποτέ δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι. Για κανέναν. Ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Ήρθες και χθες, Νικόλα μου, δεν ήρθες? Ήρθα, κυρία Αναμπέλα μου, αλλά δεν τη βρήκα την κυρία Ρόζα. Τι έγινε, λείπει πάλι, πού πήγε? Το παίζουμε κι ανήξερη. Τι εννοείτε? James Kane, δεν έχεις διαβάσει, δεν ξέρεις. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε, κυρία Αναμπέλα μου, εγώ για τα κουλουράκια ήρθα. Και για να αφήσετε την αλληλογραφία, φυσικά. Ναι, και για αυτή. Ύποπτο! Γιατί ύποπτο, τι είναι ύποπτο, τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Αναμπέλα μου? Τι συμβαίνει, κυρία Χριστίνα, γίνεται καυγάς? Καυγά δεν το λες. Λέω. Το βιβλίο. Από εκεί εμπνεύστηκες. Δεν καταλαβαίνω. Έχω όμως την υποψία ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί. Τα αφήστε με. Πες μου, ταχυδρόμε. Εσύ το έκανες το κακό. Εξελίχθηκε. Αφήστε με, σας παρακαλώ. Αφήστε με. Πού είναι? Βοήθεια. Πού την έχεις? Βοήθεια. Βοήθεια. Βοήθεια, σας παρακαλώ. Είμαι αθώος εγώ. Καλή μου, ήταν λίγο υπερβολικό αυτό που έκανες. Είναι ταχυδρόμος. Χτύπησε δύο φορές! Ταχυδρόμος είμαι! Τι θέλετε να κάνω, να μην χτυπήσω? Ναι, αλλά δύο φορές! Συγγνώμη, είναι κατεπονεμένη ψυχικά και έχασε τον έλεγχο. Σας παρακαλώ, εξηγήστε μου τι έχει συμβεί από το ύφος. Καταλαβαίνω ότι κάτι κακό έχει γίνει. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμα. Θα σε παρακαλέσω να μην μεταφέρει σε κανέναν εδώ γύρω αυτό που είδε. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα. Εγώ στο ταχυδρομείο θα είμαι. Ό,τι θέλετε μπορώ να έρθω να σας βοηθήσω. Θα έκανα τα πάντα για την κυρία Ρόζα. Θα σε έχουμε στα υπόψη. Καλή σου μέρα για την ώρα. Καλημέρα σας. Και συγγνώμη, κυρία Αναμπέλα μου, που σας στενοχώρησα. Αφήστε με! Δεν θα περιμένω καμία λίστα. Τώρα θα σας τα πω. Μιρέλα, γράφε. Ιάκωβος Αλεξάνδρου, ο ξυλοκόπος της περιοχής που είναι γνωστός στους κύκλους του υποκόσμου, Jacob the Woodpecker. Εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος. Σύζυγός του, η Κανέλα Αλεξάνδρου, μέγερα μεταμφιεσμένη σε άγγελο, πρόεδρος της φιλοπτώχου για ξεκάρφωμα. Θυμολογείται πως πουλάει ανθρώπους για σκλάβους. Νικήτας και Περιστέρα Δάμου, ανδρόγυνο σατανικό. Λέγεται πως στο παρελθόν είχαν ασκήσει επαγγελματικά την τέχνη της μαγείας, εξυπηρετώντας συμφέροντα πλουσίων και είναι εμπλεγμένοι σε εξαφανίσεις ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή της Αρτεμιάδας. Έχουν και ένα παιδί. Το Βούλι. Α, ωραία. Και έλεγα δεν θα αφήσουν κληρονόμο. Αδερφής Μάρκου. Η μία χειρότερη από την άλλη. Ζηνοβία Μαριάνθη και Ρετή. Μονίμως μαλωμένες μεταξύ τους, αλλά όταν ενωθούν γίνονται σαν την Αγέλη Λύκων. Μεγάλες οικονομικές απάτες, υπεξαιρέσεις χρημάτων και υποθέσεις ληστείας. Ληστείας? Πού ήρθαμε? Ναι, γιατί τα υπόλοιπα που ακούσαμε δεν σας έκαναν καμία εντύπωση. Αγγελής Δανέτης. Ο δήμαρχος της Αρτεμιάδας και τα δυο του βρωμόπεδα, ο Λαβρέντης και η Φένη. Ό,τι και να σας πω, θα είναι λίγο. Βάλτε με το νου σας. Μία οικογένεια, μία συμμορία στο όνομα της διαφθοράς. Σωματεμπορία, ναρκωτικά. Και για το τέλος. Σας έχω την Μπέλα Ντίντο. Όχι, ναι. Πες μου και για τη χειρότερη, γιατί τα υπόλοιπα που άκουσα δεν ένιωσα να με τρομάζουν. Μπέλα Ντίντο, η αδίστακτη. Αρχηγός της μαφίας των περιοχών της Αρτεμιάδας, Καλλίπολης και Παλαντικίας. Προφανώς δεν της έφτανε η μία περιοχή. Σιδεροχέρα η απέθαντη. Ο φόβος και ο τρόμος της αστυνομίας μπορεί και ελέγχει μέχρι και αποφάσεις της κυβέρνησης.
Η απόφασή της να είναι εδώ η βάση της έχει να κάνει με το ότι δεν θέλει να τραβάει την προσοχή ταυτόχρονα. Εξασκεί το χόμπι της, που δεν είναι άλλο από αυτό της τραγουδίστριας, το γνωστό καμπαρέ, αλλά και κρυφό οίκο ανοχής. Άδης. Κρίμα. Ακούσαμε τόσα πολλά, κι όμως η πρώτη μου επιθυμία είναι να γνωρίσω τους αδερφές Μάρκου. Μα είναι δυνατόν? Κοιτάξτε πώς στέκεται δίπλα στο σπίτι του Ξυλοκόπου, ε. Σαν φωλιά είναι. Ποιοι είστε εσείς? Τι θέλετε? Γυρεύετε καμία? Δεν μου αρέσει η φάτσα σας. Η ώρα είναι μία. Εμείς οι τρεις μας είμαστε από την αστυνομία. Να σας γνωρίσουμε, ήρθαμε. Της Μάρκου καθεμία. Χάλια! Τι εννοείται αστυνομία, δεν βλέπω καμιά στολή. Χριστίνα Αγκάθη, ιδιωτική αστυνομικός. Αυτή είναι η βοηθή μου, Μιρέλα και Ιωάννης. Θα μπορούσαμε να περάσουμε. Έχουμε να σας θέσουμε κάποια ερωτήματα. Πρόκειται για την εξαφάνιση της Ρόζας αναγνώστου. Αμπά! Έφυγε αυτή! Τσακίστηκε επιτέλους! Μαριάνθη, τι είναι αυτά που λες? Και μάλιστα μπροστά στην κυρία Αγκάθη. Την πια! Τιμή μας. Πώς βρεθήκατε εδώ πέρα? Περάστε μέσα, μη στέκεστε έξω. Καλώς ήλθες. Α, δεν έχει. Προσποιείτε. Καλέ, πώς μπαίνετε στο σπιτικό μας, δεν βλέπετε? Τι να δούμε, κυρία μου. Οι αδερφές σας μας άνοιξαν. Μη μιλάς εσύ. Άρα τι, τι δουλειά έχει ο νεαρός εδώ μέσα? Δεν είναι μόνο νεαρός, Ζινοβία. Έχει ακόμα δύο κυρίες, δεν βλέπεις? Κυρίες τύπου. Δεν με νοιάζει ποιες έχει. Το θέμα είναι ότι μαγάρισε το ιερό του το σπίτι, η ανδρική παρουσία του κυρίου. Πέρασε έξω! Είμαστε και ελεύθερα κορίτσια. Συγγνώμη, εγώ δεν ήθελα να σε. Σταμάτα! Σάτυρε, μας να δικαιολογηθείς κιόλας. Μα κυρία μου, δεν έκανε. Κυρά, να πεις στο σκαμπουδάκι που έχει δίπλα σου για γυναίκα. Θεός ώρα. Αυτή είναι η διάσημη Χριστίνα Αγκάθη, κυρία μου. Αμπά! Τι την έχεις και την υπερασπίζεσαι? Εγώ δεν ξέρω από διασημότητες. Είμαι άνθρωπος του Θεού. Αντιλαμβάνομαι ότι δημιουργείται θέμα από εκεί που δεν υπάρχει δεσποσύνη, Ζινοβία. Εσύ βάκχα του κάτω κόσμου και ανίποτης ασχήμιας. Ο Διόνυσος να σε κάνει θηλυκό. Μη με ζορίζεις. Νιώθω πως το κλίμα είναι εχθρικό, κυρίες μου, και εμείς εδώ έχουμε έρθει για σοβαρή δουλειά. Προτείνω λοιπόν να ηρεμήσουμε όλοι και να κάτσουμε να συζητήσουμε. Everybody just calm down. Τέλος πάντων, πάω να ρίξω πάνω μου κάτι λιγότερο αποκαλυπτικό. Περάσατε. Καθίσατε. Δεν ξέρω αν το έχετε πληροφορηθεί. Φαίνεται να μην. Αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Η Ρόζα αναγνώστου όμως εξαφανίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης. Μυστηριωδώς, από το σπίτι της. Και έκτοτε η τύχη της αγνοείται. Α, την καημένη! Ψέματα κάνει. Δεν στεναχωρήθηκε. Ενώ εσείς, κυρία. Χάριντι! Αυτή είναι η Χάριντι και αυτή η σκύλα. Εμένα να ρωτάτε. Η αρετούλα μας. Φανταστείτε να μην την έλεγαν κι αρετή. Πήγα από το μπαλκόνι και έλα από την είσοδο, αγάπη. Βαριέμαι να ξεκλειδώνω. Τι λέγαμε? Λέγαμε λοιπόν, κυρία. Δεσποινής, Ζινοβία. Και ναι, αγόρι μου. Ελεύθερη είμαι. Δεν χρειάζεται όμως να με τρώσουμε τα μάτια σου. Γλυκά να τε βλέπω, κύρα Ζινοβία. Κυρά, να σε πουν τα εγγόνια σου, Σμέρνα. Επανήλθε. Δεν κρατάει πολύ, ξέρετε. Έχουμε χάσει πολύ χρόνο, κυρίες μου, και τα πράγματα είναι σοβαρά. Η Ρόζα αναγνώστου αγνοεί. Δεν ήταν πριν που το είπαμε. Έλειπε, άλλαζε και δεν το άκουσε. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου, που υπακούς τη φύση σου. Με συμπληρώνεις. Τι θέλω και μιλάω? Θέλω να μου πείτε, η κάθε μια σας ξεχωριστά, πότε ήταν η τελευταία φορά που την είδατε, κυρίες μου. Γιατί μας ανακρίνετε? Εμείς αντί να φταίμε. Ήσυχα εδώ καθόμαστε, ξύλο στο τζάκι και... Εννοείται πως θα μπορούσαμε εμείς. Εμείς να έχουμε κάποια σχέση με την εξαφάνιση της Ρόζας αναγνώστου. Με ποια έννοια δεν καταλαβαίνω. Έχετε κάτι να φοβάστε? Μόνο το Θεό, κύριε μου. Πάλι τα ίδια άρχισες. Το βράδυ της Δευτέρας ήταν εδώ η Ρόζα αναγνώστου.
Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που την είδαμε. Ήταν! Ήρθε εδώ η Ρόζα αναγνώστου. Ναι, γιατί να μην έρθει, φιλενάδες είμαστε. Η αδερφή σας πριν αμφισβήτησε το γεγονός που σας πείραξε η εξαφάνιση. Και η ίδια έδειξε να την απεχθάνεται. Η αδερφή μου μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εμένα με πείραξε. Πολύ κιόλας. Τι λες, μωρή, που σε πείραξε? Που άμα μπορούσε να την εξαφάνιζες μόνος σου. Αυτό εδώ, σε σπειρωμένη αγέλιστα δύσκολα, δεν το λες σίγουρα. Πάντα οι φίλες έχουν και τις κακές τους στιγμές. Τι να κάνουμε δηλαδή. Στο βάθος όμως αγαπιόμαστε με τη Ρόζα και ας μην θέλουμε να το παραδεχθούμε. Ήρθε εδώ λοιπόν το βράδυ της Δευτέρας. Εγώ διάβαζα το απόδειπνο. Η Αρετή μιλούσε στο τηλέφωνο με τη φίλη της, την Τζορτζίνα, αν θυμάμαι καλά. Η Αλέκα ήτανε. Και η Μαριάνθη έγραφε ποίηματα. Ρίμπες θα δείτε. Όταν στις 10 ακριβώς χτυπάει η πόρτα. Τράπεζα Παλαδικές, υποκατάστημα Καλίστου. Κλείνω, υπάρχει θέμα. Ποιος μας έρχεται το βράδυ τέτοια ώρα? Αδερφές Μάρκου, ανοίξτε μου, σας επιθύμησα. Κατάλαβες, μας δουλεύει και από πάνω. Η μέγερα. Αμπά, και οι τρεις μαζί. Σφυγοφωλιά. Δεν νομίζεις πως είναι λίγο κακός ο αστερισμός σου, αναγνώστου? Μου αρέσουν τα ελληνικά σου, Ζηνοβία. Θα μπορούσα κάλλιστα να κάνω παρέα μαζί σου αν δεν ήσουν. Σαν πολλά δεν μας τα λες, Ροζίτα. Πολλά δεν θα πεις τίποτα. Τίποτα απολύτως. Καλά, δεν έχω πει τίποτα ακόμα. Βλέπω αλλάξατε την επίπλωσή σας. Δεν θυμάμαι να σε προσκαλέσαμε ποτέ. Ήρθες με το ζόρι στο τίμιο σπιτικό μας και από τη στιγμή που πάτησες το πόδι σου συνεχίζεις να μας ηρωνεύεσαι και να μας προσβάλλεις. Άρα για ποιοι κακόμοιροι να κλαίνε τα λεπτουδάκια του? Είπα, γιο πίσω μου δαιμονισμένη! Ενδιαφέρον αυτό που κάνεις, Μαριά. Το ποιο? Θέλεις να με σκοτώσεις? Δεν μου το επιτρέπει το ήθος μου, παλιόχρια. Αλλιώς θα το έκανα μόνο μου την ψυχή. Κάνε πιο και κάνε με τις πέντε καρφίτσες σου! Σαν αγέλη, πραγματικά. Αν θα κάνατε κάτι κακό, θα το κάνατε όλες μαζί. Αυτό εννοούσα. Ευχαριστώ. Αν ψάχνεις πιπεράτες λεπτομέρειες για το βρώμο βιβλίο σου, να πας να σου τις πει κανένας άλλος, όμοιος με σένα. Το ξέρεις άλλωστε, πως σε τούτο εδώ το τόπο, τα ψέματα και οι φήμες ευδοκιμούν. Άνιδος και η σύψη. Και δεν σου φτάνουν όλα αυτά, η μοίρα σου να λήξει. Κάπως έτσι θα πρέπει να ήταν και οι σιρήνες της μυθολογίας. Μόνο που αυτές θα ήταν όμορφες. Μωρή, άντε μου στο καπ! Για σένα, αδερφή, για να μην βλαστημίσεις. Ζήνα, αγάπη μου. Διόρθωσε τη ζαρτιέρα και βγάλε και τα ροκανίδια από τα μαλλιά σου. Προδίδεσαι. Καλά έκανες και ήρθες, βρε Ροζούλα μου, αλλά δεν ήταν ανάγκη να μας φτιάξεις και μιλόπιτα. Να, σαν τώρα το θυμάμαι. Δεν ήταν και τόσο αστείο. Δεν ήξερε κάτι για σας η Ρόζα που δεν θα θέλατε να μαθευτεί? Τι είναι αυτό που λέτε, καλέ? Δεν βλέπετε τι αθώο πρόσωπο έχει? Το βοτοστέφανο της λείπει. Μα δεν εννοούσα απαραίτητα την αδερφή σας. Θα μπορούσαμε να ρίξουμε μια ματιά στο χώρο σας. Να κοιτάξετε, κυρία Αγκάθη, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Το μέτωπό μας είναι καθαρό. Και μήπως τι, θα την κρύβαμε εμείς εδώ μέσα? Για ποιο λόγο, άλλωστε. Το φτάνει! Thank you.
Ωραία. I see. Ευχαριστούμε πολύ, κυρίες μου. Είστε επανειδήν. Στο επανειδήν, μας απειλεί! Παναπή, θα τα ξαναπούμε. Detective Χριστίνα, παρατηρήσατε τίποτα αξιοπερίεργο? Εσύ δηλαδή δεν παρατήρησες τίποτα περίεργο? Καταλαβαίνεις τι εννοώ, άντε τώρα. Παιδιά μου καλά, το μόνο πραγματικά περίεργο που εντόπισα ήταν κάτι ροκανίδια στα μαλλιά της Ζηνοβίας. Ροκανίδια? Μη δίνετε σημασία. Πάμε. Μιρέλα, σημείωσε αυτό το βελάκι στο χάρτη, σε παρακαλώ. Όλα τα, κυρία Χριστίνα. Εδώ. Το έκανα, κυρία Χριστίνα. Πείτε μου, τι θέλετε. Είσαι υπηρεσία, να φανταστώ. Τα. Αχ, Γλυκούλα συγκινήθηκε. Δύσκολα βρίσκει κανείς δουλειά σήμερα. Περίπου. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε στα αφεντικά σου. Είναι η κυρά μου εδώ. Περιμένετε και θα τη φωνάξω. Το όνομά σου. Αχ. Μα τι συμβαίνει. Με ρωτάτε το όνομά μου. Ναι, αυτό σε ρώτησε. Μαρία. Τι έπαθε. Δεν ξέρω. Καθίστε να το συνηθίσουν τα μάτια μου. Και να μου τα έλεγαν πως θα ερχόταν στο σπίτι μου η Χριστίνα Αγκάθη, θα γέλαγα. Θα τους έλεγα αμέτε στο καλόβρε, μη θα με ξεγελάσετε εσείς εμένα. Ώστε με γνωρίζετε, κυρία Αλεξάνδρου. Θα αστειεύεστε, φαίνεται. Είμαι φανατική θαυμάστριά σας. Και για τα άρθρα σας, κοιτάξτε εδώ, αλλά και για το κοινωνικό έργο που επιτελείτε. Κυρίως γι' αυτό! Είναι ευαισθητοποιημένη, Κανέλα. Σκάσε, Γιαννάκη μου, θα μας ακούσει. Τα κουκλιά που φέρατε μαζί σας, ποια είναι τα κουκλιά που φέρατε μαζί σας? Ιωάννης. Χάρηκα πολύ, κυρία μου. Ω, μα τη τζέντελμαν. Μιρέλα. Α, μα ναι, και είναι η Μιρέλα, ε! Παραλέτε. Καθίστε. Λοιπόν, κυρία Αλεξάνδρου μου, μήπως ξέρετε και για ποιον λόγο πραγματοποιώ την επίσκεψη στα μέρη σας? Ήρθατε να μου πάρετε συνέντευξη ως πρόεδρο της φιλοπτώχου της Αρτεμιάδος. Καλέ, δεν σας έχω προσφέρει τίποτα πρώτη φορά στο σπίτι μου. Λίτσα! Λίτσα, λέω! Λίτσα, τι Λίτσα? Μαρία, μας είπε την λένε την κοπέλα. Βγαίνει από το δουλίτσα. Όπως θα είδατε και από το παράθυρο, συγγνώμη. Όπως θα μάθατε, ήθελα να πω, επισκέπτομαι και άλλα σπίτια της περιοχής. Λίτσα! Τι έκανες, παιζά? Φέρεις τους επισκέπτες μας στο κατητής τους. Ένα τσάι θα ήταν εντάξει? Φυσικά. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, για ποιο σκοπό τριγυρνάτε στα σπίτια της Αρτεμιάδας, κυρία Αγκάθη? Λάρα! Να δεις τώρα που αυτό βγαίνει από το Δουνάρα. Μάλιστα, κύριε. Ποιοι είναι αυτοί? Τι θέλουν μέσα στο σπίτι μου? Σε ρωτάω ποιος τους άνοιξε και τι θέλουν μέσα στο σπίτι. Εμένα δεν με βλέπεις να με ρωτήσεις? Γιατί την τυραννάς την κοπέλα? Εγώ, κύριε Αλεξάνδρου, το καθήκον μου έκανα. Μην με τιμωρήσετε. Καλό, ε. Ψαρωτικό. Οφείλετε να ομολογήσετε πως καλύτερο χιούμορ από το δικό μου δεν υπάρχει σε ολάκαιρη τη χώρα. Λιποθύμησε, κακομοίρα. Να της φέρουμε ένα ποτήρι νερό. Μην νοιάζεστε. Το θέμα θα λυθεί σε δευτερόλεπτα. Το πάντα σε ετοιμότητα προσωπικό μας.
Είναι έτοιμο να δώσει λύση σε όλα τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Γιατί... ο οίκος Αλεξάνδρου ξέρει τι χρειάζεστε όταν το χρειάζεστε. Πάντα εδώ για σας. Αμαύρε άντρα μου, πάλι γεμάτος ροκανίδια είσαι. Ξέρετε, ο Ιάκωβός μου είναι ο πιο διάσημος ξυλοκόπος της περιοχής. Έννοια σας και το γνωρίζουμε. Την έχουμε μάθει τη φήμη σας. Πιάνω που λέτε το τσεκούρι και τσακ! Το κόβω στη μέση το δέντρο. Πολύ ωραία όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Αλεξάνδρου. Και μπράβο σας και πάντα τέτοια. Θα ήθελα ωστόσο σε αυτό το σημείο να σας συστηθώ. Χριστίνα Αγκάθη, ιδιωτική αστυνομικός. Κυρία Αγκάθη, με τσιπήσατε! Ηρεμήστε, κύριε Αλεξάνδρου. Ένα αστιάκι κάναμε κι εμείς. Οι συνεργάτες μου, Ιωάννης και Μιρέλα. Ερευνούμε την εξαφάνιση της Ρόζας Αναγνώστου, η οποία, ξέρετε, αγνοείται από την Τρίτη. Νομίζω πως η σχέση μας έχει αρχίσει λάθος. Πολύ καλά. Τη Ρόζα την είδαμε καθοδόν τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Λίγο πρωτού φτάσουμε σπίτι μας. Τι είπατε? Τι είπα. Τι ώρα είπατε? Στις 10, γιατί, τι έγινε? Μήπως ήταν ένα τετάρτο πριν ή μετά τις 10? Όχι, ήταν στις 10 ακριβώς. Και είμαι σίγουρος για αυτό που λέω. Είχα μόλις κοιτάξει το ρολόι μου. Δεν καταλαβαίνω την έκπληξή σας. Η Ρόζα Αναγνώστου σας αναφέρει στο βιβλίο της με παραφρασμένο το όνομά σας. Το γνωρίζετε? Αλήθεια. Τιμή μου. Εγώ ξέρετε να γραμματίζω. Ας πούμε, το όνομα Μιρέλα. Αν το αναγραμματίσεις, βγαίνει ρεμάλι. Τέλος πάντων, τι λέει για μένα? Δεν ξέρετε, φαντάζομαι. Αμπά, όχι. Yeah, right. Μη μου πείτε πως υποψιάζεστε εμένα, γιατί θα μου φανεί τουλάχιστον αστείο. Η μεθοδός μου είναι κλασική, Ιάκωβε. Θα σας συνέφερε άραγε να βγάλετε από τη μέση τη Ρόζα Αναγνώστου. Ναι. Ναι, το σας είπαμε. Θα τις έχω σύντομα. Δεν έχει φτάσει το ποταμό όπλιο ακόμα. Τι να κάνω, Λάζαρε? Να πάρω να τις μαζέψω μόνη μου? Θα τις στείλω αμέσως. Μη με νευριάζεις άλλο. Το ξέρω πως δεν μπορούν να περιμένουν. Γεια! Φράουλες! Υπάρχει ανάγκη σε φράουλες, καταλαβαίνω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πεινάει ο κόσμος. Πολύ. Λοιπόν, κύριε Αλεξάνδρου, σας ακούω. Έχουμε μόλις φύγει από το καφέ με την κανέλα και οδεύουμε στο σπίτι. Το όνομά σου, Κανέλα, αναγραμματισμένο βγαίνει έκαλε. Τυχαίο! Σε συγχαίρομαι! Σε λυπάμαι! Ακριβώς όπως σας φανταζόμουν. Σαν τα γουρούνια που κυλιούνται στη λάσπη. Τζέικοπ, το βρήκες? Καλό να φάνε, δεν μπορεί. Ναι, ναι, αφού δεν κάναμε και πολλά βήματα. Βήματα δεν κάνατε, στο ίδιο μέρος τρυφογυρίζατε, σαν τα σκουλίκια. Τι θέλεις, Αναγνώστου? Το ξέρουμε πως δεν έχει ζωή και ασχολείσαι με τις ζωές των άλλων. Δεν χρειάζεται να μας το θυμίζεις συνέχεια. Δεν έχω ζωή, ε. Μας παρακολουθείς? Πώς βρέθηκες τέτοια ώρα μέσα στα σκοτάδια? Ίσως και να με έστειλε κάποιος. Δεν ξέρω. Μας έχει ζαλίσει με τα ανοίγματά σου. Κάνε πια πέρα να περάσουμε. Πώς πάει η σοδιά, Κανέλα? Οι φράουλες ευδοκιμούν. Δεν μπορείς να αποδείξεις τίποτα, μ' ακούς? Τι εννοείς, γλυκιά μου? Εννοεί πως δεν μπορείς. Κι αν ίσως μπορούσες, θα ήταν πολύ εύκολο να γίνει να μην μπορέσεις. Είσαι πολύ σκληρός άντρας, Ιάκωβε. Στα πόσα χτυπήματα το ρίχνει στο δέντρο? Εξαρτάται. Αν είναι λεπτός ο κορμός, με τη μία. Εννοείς αν είναι φυτά μικρά, να το σαδά και τα κόβεις έτσι.
Θα μας πεις τι θέλεις ή θα συνεχίσουμε τα παιχνίδια! Ήθελα να δω αν χαίρεστε που με βλέπετε. Ή αν δεν χαίρεστε, τι άλλο θα κάνατε. Δεν χαιρόμαστε! Το ξέρω. Θα μας τρελάνεις! Δεν χρειάζεστε βοήθεια. Σκάσε! Ξέρεις πόσο πλακατζής είμαι, ε! Της πλάκας γενικότερα. Α, έτσι. Το όνομά σου όταν το αναγραμματίζεις, βγαίνει Αζόρ. Αζόρ! Αζόρ! Καλό σας βράδυ. Α, και Ιάκωβε, όσο άρωμα και να βάλεις, δεν καλύπτει το θυμίαμα. Κανέλα, πάρε θέση. Να συνεχίσετε από εκεί που σας βρήκα. Έννοια σου και θα μου το πληρώσεις πολύ ακριβά αυτό! Ελέγχετε τον εαυτό σας όταν θυμώνετε. Εμάνε, τι είναι αυτά που ρωτάτε. Έχουν να το λένε όλοι στην Αρτεμιάδα. Να πηγαίνουμε όμως τώρα. Αρκετά ακούσαμε νομίζω. Συγγνώμη, Detective Χριστίνα. Το έχω σημειώσει σαν ερώτηση. Ένα κοτέτσι στο χωριό που φημίζεται για τα αυγά του. Δεν το έχετε εσείς? Το είχαμε. Αλλά μετά σκέφτηκα. Ιάκωβε, δεν είναι δυνατόν να είσαι ο πιο διάσημος ξυλοκόπος όλη την Αρτεμιάδα και συνάμα να πουλάς αυγά. Μου χάλαγε τη φήμη. Και σε μένα τη χάλαγε τη φήμη. Μια κυρία περιοπής. Άλλωστε σε αυτούς θα ήταν πιο χρήσιμο. Σε ποιους εννοείται? Του Σταδάμου, λίγο πιο κάτω. Τις έχουν ανάγκη τις κότες. Αυτή δεν είναι με τη μαύρη μαγεία? Πώς το ξέρετε? Μαζεύετε πληροφορίες για τους κατοίκους? Για μας τι ξέρετε? Όπα, κάνελο φραουλίτσα. Συγγνώμη, κυρία Αγκάθη μου. Είναι που είμαι παρομπητικιά. Έχετε κάτι να φοβάστε, κυρία Αλεξάνδρου? Γιατί αντιδράσατε τόσο έντονα? Άλλωστε εμείς, για άλλους γράφουμε για τις κότες, για άλλους για τις φράουλες. Μη στενοχωριέστε. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ που ήρθατε. Οι αδελφές Μάρκο από δίπλα. Πάλι θα πλακώνονται. Πραγματικά αρχίζω και λυπάμαι όλο και περισσότερο την αναγνώστου. Και δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα, έχω καταλάβει. Συνεχίστε. Μη δίνετε σημασία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι αναφέρουν πως ήταν την αναγνώστου το βράδυ της Δευτέρας στις 10. Είναι αλόκοτη αυτή η αναφορά τους. Σαν συνεννοημένοι. Τόσα να χωρίσουν. Και ο στόχος ένας. Τι έγινε, ξέρεις προς τα πού πήγαν? Τους έχασα, δεν έχω ιδέα. Φύγαμε. Βελάκι το γνωρίζω καλά. Είναι από τα πρώτα πράγματα που έμαθα στη μετεκπαίδευσή μου στο Λονδίνο. Η αιχμή του περιέχει ισχυρό αναισθητικό που επιδρά μόνο αν σφινωθεί στην καροτίδα. Λέγεται καροτίδι φνίνη. Τι να τη γλιτώσατε, κυρία Αγκάθη μου. Αλλά τη γλίτωσε και αυτός που να πάρει. Αγόρι μου, είδες κι εσύ πως είναι κάπου εδώ τριγύρω μας. Νομίζεις πως έχω σκοπό να τον αφήσω να ξεφύγει? Αυτό το βελάκι θυμίζει το βελάκι στο τζάμι των Μάρ. Κάποιος αφήνει σημάδια. Αλλά τι σημαίνουν? Μας δείχνουν κάτι, έτσι δεν είναι? Μας λέει προς τα εκεί. Μπράβο, Μιρέλα. Έχεις ιδιαίτερο ένστικτο. Ιωάννη, μην με δουλεύεις, γιατί είμαι γυναίκα με ορμόνες στα ύψη. Α, ναι, καλές οι κακές. Με προκειμένοι κακές, προκάλεσε με κι άλλο. Γλυκά μου, ζυζάνια, θα στείλεστε, μου φαίνεται. Μιρέλα, σημείωσε το βελάκι στο χάρτη ακριβώς όπως το βλέπεις. Τελείωνε. Τελειώνει υπομονή μου. Πάμε. Πάμε, κυρία Χριστίνα. Χρειάζεται ξεκούραση και να περιποιηθούμε το τραύμα.
Detective Χριστίνα, καλά που δεν ξέρετε καλό σημάδι με το βέλος και δεν τη βρήκε στην καροτίδα. Ε, όχι και δεν ξέρει, Ιωάννη μου. Τη σκάρφωσε στο φόρμα στην κολόνα και δεν μπορούσε να ξεσκαλώσει. Εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, θα είχα καθίσει σε μια γωνιά και θα έβαζα τα κλάματα. Υπάρχει ευαίσθητος άνθρωπος στην παρέα. Δεν σας ενοχλήσαμε, νομίζω, κυρία μου. Και ποιος σου είπε ότι δεν με ενοχλείς, ε? Τι εννοείτε? Κρυώσαμε. Να ρε, για να μην και να μην σε βλέπουμε. Πάει ο πληθυντικός. Εγώ προσπάθησα πάντως. Σας έχει κάνει το παιδί επιτέλους. Και εσύ μου έκανες. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ πάντως δεν ξεχνάω. Εσείς το ξεκινήσατε, κυρία μου. Δεσποινής είπαμε. Συνέχισε έτσι. Όσο καιρό το λέτε το δεσποινής. Δεσποινής. Είπες ρε ακυρωμένη διανυκτέρευση. Μαμά! Τι είπες ρε σου λέω. Σιγά κυρά μου, πώς κάνεις και εσύ έτσι. Δεν σε είπαμε και καιρό το κόρη. Όχι ότι δεν είσαι βέβαια. Ρε άμα σε πιάσω ρε. Θα σε πάω στο ποτάμι και θα σε πλύνω με την κοπάνα. Θα σε κοπανίσω και μετά θα σε κρεμάσω στην πλατεία για παραδειγματισμό. Ρε, τα ακούς, ε? Τα ακούς! Κυρία Χριστίνα, το βελάκι που το έχετε. Ήξερα πως η Σουλτάνα είναι ζωηρή. Αλλά αυτό ξεπερνάει κάθε φαντασία. Σουλτάνα τι λένε. Βαριέμαι αφόρητα. Τι θα ήθελες να κάνουμε να πνίξουμε την ανία μας? Θέλεις να πνίξουμε την Αγκάθι? Χριστίνα, υπάρχει ελπίδα. Έστω και μία. Η Ρόζα να είναι ζωντανή. Άναμπελ, σου είπα και την άλλη φορά πως ξέρω πολύ καλά τι είδα και τι άκουσα. Δεν θέλω να στο λέω συνέχεια και να σε στεναχωρώ. Λυπάμαι. Detective Χριστίνα, αυτός ο Αλεξάνδρου μου φάνηκε εξαιρετικά ύποπτος. Όσο το σκέφτομαι, ειδικά αυτό το γέλιο του. Θα μπορούσε και σε συνεργασία με την ερωμένη του τη Ζινοβία να έχουν κάνει το φόνο. Ενώ η γυναίκα του που σε χαλβάδιαζε για χονδρική δεν θα μπορούσε, ας πούμε. Αχ, η Μπέλα! Η Μπέλα. Αυτή η λίμνη έχει μεγάλο βάθος, Άναμπελ. Ξέρεις? Έχει, ναι. Η περιοχή είναι άγρια και δύσβατη. Πολλά από τα σημεία της είναι απροσπέλαστη. Μην μου πείτε ότι σκέφτεστε πως θα μπορούσε να είχε ρίξει το... Μιρέλα! Μην το πεις. Πιστεύω. Θα μπορούσε. Δεν το ήθελα. Ξαφνιάστηκα κι εγώ. Πάμε να σας δείξω το γραφείο του Δημάρχου. Ακολουθήστε με. Περάστε! Βλέπω ήρθες με ενισχύσεις, Αγκάθι. Βλέπω είχαν δίκιο για την αγένεια. Λαβρέντι, πάρε χαρτί και μολύβι και σημείωνε αυτά που θα ακούσεις. Έχετε και μια κόρη, γνωρίζω, σωστά? Δυστυχώς. Θα ήθελα, σας παρακαλώ, αν γίνεται, να είναι και αυτή παρούσα στη συνάντηση. Είστε σίγουροι? Εδώ εγώ και δεν είμαι. Είμαστε, κύριε Δανέτη. Είναι η τακτική μας τέτοια. Δέχομαι υποδείξεις και ανέχομαι που σας βλέπω για να μην σκαλίσετε παραπάνω, κυρία Αγκάθι, να ξέρετε. Και όποιος σκαλίζει παραπάνω. Τι κάνετε σε όποιον σκαλίζει παραπάνω, κύριε Δανέτη? Λαβρέντι, πάρε τηλέφωνο την αδερφή σου να έρθει. Θα γύρισε? Είχε παράδοση. Μάθημα! Όχι καλέ μάθημα! Θα έχει σίγουρα γυρίσει. Πάρε τηλέφωνο. Τρομακτικό, ε! Σήκωσε το παιδάκι μου! Παρακαλώ. Είναι η Μπέλα. Ποια είναι? Εγώ τη φωνάζω Μπέλα. Έλα, λέγε. Άλλη διαβολή, αγόρι μου. Πήρα να μάθω αν είναι όλα εντάξει. Έχω κόσμο. Το ξέρεις ότι όταν μου φέρουν αντιρρήσεις μπορεί να κάνω κακό. Τρελαίνομαι. Μπορείς να είσαι ψυχρή, σε παρακαλώ. Όλα καλά, εντάξει τώρα. Ουε και λίμωνο αν δεν. Βλέπω έχετε καλές σχέσεις μεταξύ σας. Εδώ στην Αρτεμιάδα. Μια σχέση δεν είναι απαραίτητο να είναι πάντα καλή. Μπες στο ψητό τώρα και ας μην τρώμε άλλο το χρόνο μας. Εμένα δεν θα με συστήσεις, πατέρα.
Χριστίνα Αγκάθη, ιδιωτική αστυνομικός. Αυτή είναι η συνεργάτης μου, Ιωάννης και Μιρέλα. Σας πείραξε η γύρη. Βλέπω σας ενοχλεί η μύτη. Μπαμπά, χάρηκα. Απλώς, κάνε πώς. Αχ, τι ωραία που σας γνωρίζω! Ε? Ναι, τώρα που το λέτε, απ' τη γύρη θα είναι. Δεν είχα σκεφτεί να το λέω. Μα είναι χειμώνας. Ε, τότε τι με ξεσηκώνεις, τζάμπα κι εσύ! Ρωτήστε τώρα, τι θέλετε για την αναγνώστου. Είχατε καλές σχέσεις, κύριε Δανέτη. Όχι, άλλο. Εσείς, παιδιά. Εύχομαι να μην τη βρείτε ποτέ. Δεν είμαι πολύ καλή. Και αν τη βρείτε, μην μας το πείτε. Περνάω καλή φάση. Να μην κάνει. Πότε ήταν η τελευταία φορά που την είδατε? Εσείς πρώτα, κύριε Δανέτη, παρακαλώ. Ήρθε εδώ στο γραφείο μου το βράδυ της Δευτέρας η θρασίτατη. Ήξερε προφανώς πως δεν είχα επιστρέψει ακόμα στο σπίτι μου. Θυμάστε τι ώρα το βράδυ της Δευτέρας? Ήταν σχεδόν 10, θυμάμαι. Να το πάλι, δεν γίνεται. Δεν κολλάει. Θα μας πείτε μήπως πως ήρθε να σας εκνευρίσει κιόλας. Μπαμπά, μάλλον δεν θυμάσαι καλά. Εμείς την είδαμε στις 10 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας. Στο καφέ εστιατόριο κάποια που τρώγαμε με τον Λαβρέντι. Πες, Λαβρέντι. Ναι, ήμουν κι εγώ μαζί τους. Το ρολόι στον τοίχο του καταστήματος. Αχνά, σαν τώρα το φέρνω εικόνα μπροστά μου. Έλειχνε 10. 10 ακριβώς. Με επιβεβαιώνει. Κι αυτός επιβεβαιώνει εμένα. Γι' αυτό δεν πήγε στην παράδοση κανένας, βρωμόπαιδα. Και τι είναι αυτά που λέτε, ρε. Με αμφισβητείτε. Είστε καλά. Ώρα είναι τώρα να βρω τον πελά μου με αυτήν εδώ. Θέλετε να μετανιώσετε που μιλήσατε? 2 είμαστε και κάποια στιγμή να τη φοβάσετε την επανάσταση. Ε, δεν θα μας πεις και τι θα λέμε τώρα. Είδατε και εσείς την αναγνώστου γύρω στις 10 το βράδυ της Δευτέρας? Φυσικά και την είδαμε, με τα ίδια μας τα μάτια. Δεν ήσουν δηλαδή η μόνη Φένη. Φοβάμαι μήπως η γύρη επηρέασε την όρασή σου. Μη με αμφισβητείτε! Δεν μπορείτε να με αμφισβητείτε! Αυτή μόλις είχε παραγγείλει σουπιές. Τέτοια παρατηρητικότητα. Σιγά να μην έχουμε. Αυτή ήρθε και μας τις άφησε στο τραπέζι. Μας είπε να φάμε τα αδερφάκια μας. Της λέω κι εγώ τότε, ποια αδερφάκια μας, κυρά μου, τα έχεις χάσει τελείως. Οι σουπιές πετάνε μελάνι και κρύβονται. Νευριάζω εγώ και της λέω. Ξέρω ότι μας προκαλείς για να βγάλεις λαβράκι για το παλιό βιβλίο σου. Αλλά πρόσεξε, γιατί έχουμε βάλει ήδη φωτιά σε 2 σπίτια. Τι έχετε κάνει? Έχουμε βάλει φωτιά σε 2 σπίτια. Ο πιο σύντομος δρόμος για την αλήθεια περνάει πάντα μέσα από τη φωτιά. Από πότε έχεις να πας με άντρα? Τις λέω κι εγώ τότε. Από τότε που γνώρισα εσένα και τον πατέρα σου. Θεός αλάκης! Μη ξαναπείς. Έτσι. Να πάτε να σας δει κανένας γιατρός. Η αναγνώστου ήταν στις 10 το βράδυ της Δευτέρας εδώ στο γραφείο μου. Μη μ' αμφισβητείς. Δεν σου έχω πει να μη μ' αμφισβητείς. Ρε! Δεν θα περάσει έτσι αυτό. Να ξέρεις. Με ξέρεις. Πάρ τον και φύγετε από εδώ. Γιατί δεν θα έχετε καλά ξεμπερδέματα. Ξέρετε, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή μας φαίνει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Μην τα λυπάστε. Δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται. Καλά, αθώα, μην τρελαθούμε κιόλας. Πάμε, αδερφέ μου! Enough is enough, Mr. Δανέτης. Με έχετε τρελάνει όλοι σε αυτό το μέρος. Δεν μπορώ άλλο! Κυρία Χριστίνα! Αφήστε τη, δεν έχει δει τίποτε ακόμη. Έχετε καταλάβει ότι εκπροσωπούμε τον νόμο, κύριε Δανέτη. Το ίδιο κι εγώ με έναν τρόπο. Ωραία. Σταματήστε λοιπόν να είστε ρηστικός, γιατί μπορούμε να λάβουμε και άλλα μέτρα. Με απειλείς, μικρή. Είδες την αναγνώστου το βράδυ της Δευτέρας γύρω στις 10. Την είδες? Ναι. Πες μου, πού κάθισε, τι ακούμπησε και πόση ώρα έμεινε εδώ μέσα. Πες μου γενικά τι είπατε και τι έγινε. Ξεκινά να μιλάς τώρα! Δεν ήρθαν τα βρωμόπαιδα. Μα είναι δυνατόν. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Κακοτοπιές. Θέλεις να φωνάξω την αστυνομία? Μα αυτό θα πει αυτοκτονία, αγαπητέ. Με φοβήθηκες όταν με είδες. Με φοβάσαι, Δανέτη. Απλώς δεν πήρα είδηση πότε ήρθες αναγνώστου. Αυτό είναι όλο. Μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Λαπέτης. Τι Λαπέτης? Το όνομα που χρησιμοποιώ στο βιβλίο αντί για Δανέτης. Λες να το συσχετίσουν εύκολα. Νομίζω πως δεν έχεις καταλάβει που πας να μπλέξεις. Νομίζω ακριβώς το ίδιο για σένα.
Ξέρεις, φαντάζομαι, τι αξία έχει η ανθρώπινη ζωή για κάποιους από εμάς εδώ στην Αρτεμιάδα. Το έμαθα. Και η έκδοση του βιβλίου μου είναι το χρέος μου απέναντι σε αυτές τις ζωές. Δεν ήσουν τόσο επιθετική τις άλλες φορές. Τι έχεις πάθει? Μετάλλαξη έχω πάθει. Δεν είμαι αυτή που ήμουν, ούτε θα ξαναγίνω. Ποτέ. Με στεναχωρείς? Εσύ θα στεναχωρηθείς περισσότερο όταν μάθεις πως το βιβλίο συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι δοσοληψίες σου με τους Αδάμ. Είστε σίγουροι πως δεν αντιληφθεί κανείς την παρουσία μου εδώ, ε? Έριξα σκόνη από την έρημο Γκόμπι παντού έξω. Τι είναι αυτά που λες? Τι έριξες, λέει? Πώς δεν το είχα σκεφτεί τόσο καιρό? Βουλή! Μόνοι μας μείναμε. Δεν πειράζει. Τα Χριστούγεννα θα σου φέρνω εγώ ποντίκια να κρεμάς στο δέντρο. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Τώρα θα δεις εσύ. Περιστέρα, μωρό μου. Μη! Βούλη, στη μάνα σου δεν θα ρίξεις τα γόνα. Βούλη, να θυμάσαι πως εγώ σε έταξα για να γεννηθείς. Μου χρωστάς τη ζωή σου. Το ξέρω. Γι' αυτό άδραξα την ευκαιρία. Αυτό ήταν το φεύγω. Δεν σας κέρασα ακόμα την τάρτα μανιτάρι που έφτιαξα. Χωρίστε και η τάρτα μανιτάρι. Να γιορτάσουμε τη συνεργασία. Τόσα χρόνια μας αποφεύγετε. Μα γιατί μας αποφεύγετε? Δεν ξέρεις με ποιους έπλεξες τελικά. Ψέματα λες για να γράψεις κι άλλες ανοησίες. Δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Αυτή η σκύλα η Άναμπελ λέει ό,τι θέλει. Ίσως το Σαδά μου. Τι είναι αυτά που λες? Φύγε από μπροστά μου. Εγώ πάλι νομίζω πως ήσουν. Φύγε από μπροστά μου. Συγχαμένη. Πριν καταλάβω ότι είσαι, σε ερωτεύτηκα. Θα μπορούσες να με αγαπήσεις για αυτό που είμαι, όμως δεν το έκανες. Εγώ αγαπάω ανθρώπους, όχι τέρατα. Κι όμως με αγάπησες. Μπορεί να είσαι κι εσύ το ίδιο. Τράβα τώρα από εδώ. Το έκανες το κομμάτι σου πάλι. Τράβα να γράψεις. Έχεις δίκιο. Μπορεί και να μοιάζουν. Και ο Λαβρέντης όμως δεν έχει μια εκπληκτική ομοιότητα με τη Ζηνοβία? Κουβάλισες εδώ! Είχες πει πως κλείστηκες σε μοναστήρι για ένα χρόνο! Ειρήνη μου είναι το θες μου! Σημαίνει πως επειδή το είπε η ακατανόμαστη είναι και αλήθεια. Αμπά, και εσύ εδώ, Ιωάννη. Θα νόμιζε κανείς πως με παρακολουθείς. Κύριε Σμάρκου, κρύφα ακούγατε. Καταρχάς! Τι κάνετε εκεί πέρα, κυρία Ζηνοβία? Τα κορίτσια θέλουν να μιλήσουν και τους το απαγορεύετε. Το πληθυντικό να σου μιλάνε από τα 26 σου. Και η σακούλα που έχεις κάτω από το μάτι να είναι πάντα γεμάτη ψώνια. Καινούργιο εφολόγιο γράφει αυτή. Ως εδώ, κυρά μου. Όχι, η Μιρέλα μου. Δεν θα κάνουμε καμία χάρη σε καμία Ζηνοβία. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι που έχω το γραφείο μου. Τι θέλετε εδώ? Δεν μπορώ να καταλάβω πως είσαι τόσο ηλίθιος και τα ξερνάς όλα στην αγκάθη. Τους χαλβάς ήσουν πάντοτε! Είστε σίγουρα χριστιανή, κυρία Ζηνοβία? Ψεύτρα, απλοδότρα, μηχανοραφού! Κόψτε τις βλακίες και πείτε μου τι θέλατε πίσω από την πόρτα μου! Καταρχάς, δεν θέλαμε να διακόψουμε, γι' αυτό και περιμέναμε να τελειώσετε. Mm. Έχουμε έρθει σαφώς. Mm. Σαφώς έχουμε έρθει να διαμαρτυρηθούμε για τα πολύ υψηλά τέλη του Δήμου που επέβαλες. Και το θυμήθηκες τώρα αυτό εσύ, ας πούμε? Όποτε θέλω θα το θυμηθώ. Δεν θα σε ρωτήσω κιόλας. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, Δανέτη, και μας φορτώνεις με τέτοια ποσά? Πού ζούμε επιτέλους? Τι με γαργαλά είστε, Μπαλάμη. Θα τα πούμε στο σπίτι εμείς. Ζηνοβία! Σε ακούω, Δανέτη. Είμαι όλη βυζιά, αυτιά. Επειδή το κατέχω το επάγγελμα, δεν πιάνεις μία. Πάμε, αδερφούλα μου γλυκιά. Σε στεναχώρησαν. Πέρατα. Πάμε. Ζωντάνια του σπιτιού μας. Υπόδειγμα γυναίκας και ερχόντισας κυράς. Λίγες μέρες ακόμα εδώ και θα χρειαστώ χάπια. Ηρέμησε, μικρή μου Μιρέλα. Είδατε κι εσείς πως κι εγώ προηγουμένως βγήκα εκτός εαυτού. Αυτό το μέρος έχει μια ενέργεια που σε επηρεάζει. Ναι, ναι. Έχω ακούσει ότι όταν βρίσκεται κάποιος συγκεντρωμένο το κακό, αυτό περνάει στην ατμόσφαιρα. Εσύ, Μπούλη, που σε πήρε για αστυνομικό, όταν ανοίξει το στόμα σου, βλακεία θα πεις. Αν θέλεις να δεις άλλο πρόσωπο, ξέρεις,
Δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Ότι εσύ θα πυροβολήσεις δηλαδή. Η ενέργεια που λέγαμε επηρεάζει τους ανθρώπους. Πάμε κορίτσια. Αρκετά με τα ποντίκια. Δεν μας τα λέγεις αυτό, Γιαννάκη. Παρακαλώ. Αγκάθη, σε ζητώ στο τηλέφωνο. Περίεργο. Τι το περίεργο έχει αυτό δηλαδή? Είναι ένας νέος με ωραία φωνή. Ξυλό παιδί ακούγεται. Σύνδεσέ με, σε παρακαλώ. Αυτά τα νεύρα να μην είχες, θα σ' είχα συμπαθήσει. Κάντε επιτέλους. Κυρία Χριστίνα, γρήγορα θα σας τα πω, γιατί δεν προλαβαίνω πολλά. Το ότι δεν προλαβαίνεις πολλά, το εγγυώμαι κι εγώ. Αυτό το κτίνο, ο Ανδριάδης, με κυνηγάει σε όλα τα γραφεία. Με κατάλαβε χθες που με πήρα τηλέφωνο και από τότε με έχει βάλει στο μάτι. Δεν λες τίποτα. Μάλιστα, κυρία Χριστίνα μου. Τάφος ασύλλητος. Δεν με ξέρετε καλά, εν. Λέγε κάθαρμα. Μορφυρό τσιράκι της αποτυχημένης Ματαχάρη. Τάφε συλλημένε του τεχαμών. Πού είναι λεγάμενη. Κλείνω, Αλεξάνδρα μου. Αλεξάνδρα, ε. Είστε έτοιμες. Τρώμε και ετοιμαζόμαστε ψυχολογικά για την νυχτερινή μας έξοδο. Αφού προηγουμένως μάθουμε και μόνοι μας αν οι φήμες που λέγονται για τους Αδάμου είναι τόσο αληθινές όσο λέγεται. Καρβούνια σας, Μαρία. Εγώ είμαι Λαούνα. Φώναξέ μου την κυρά σου. Καλή και ευχάριστη διαμονή σου, εύχομαι. Ευχαριστώ. Τι κάνεις εκεί? Καλώς την ετήπέρδικα. Καλό! Περιστέρα μου! Λάβα, κάνε πιο πέρα! Δεν βλέπεις πως ήρθε η κυρά σου! Λάβα! Εμένα μου είπε πως τη λένε Λαούνα! Από το σκλάβα δεν είναι πολύ χαριτωμένο! Έλα, έλα, πέρασε μέσα! Σου έφερα τα αυγά που μου ζήτησες! Σφυριγυλά και λουσμένα, σε ήπιο μπεζουλί χρώμα. Ό,τι αγαπώ! Το ξέρεις ότι μ' αρέσει να παίζω με τα χρώματα. Το παρατήρησα. Έλα, έλα, πες μου τώρα. Είναι σωστά μετρημένα τα αυγά? Δεν ξέρω. Κάτι συνέβη με τις κότες μου. Με κοίταζαν ταραγμένες. Φεύγω τώρα. Διαισθάνομαι πως θα έχω επισκέψεις. Άναμπελ, σε παρακαλώ μόνο μη μας δώσεις κανένα πάσαλο. Μη λες πολλά και μην αστειεύεσαι τέτοιες ώρες. Αν ήθελες να με τρομάξεις, θα κατάφερες μία χαρά. Πηγαίνετε. Εγώ θα προσεύχομαι για σας. Πάω τώρα. Δεν είναι τίποτα, παιδιά μου. Απλή κάτοικη της Αρτεμιάδας θα είναι. Αυτό είναι που φοβάμαι. Με κανένα δυο-τρία κουσούρια παραπάνω. Βάλε τώρα εσύ με το νου. Έλατε να πλησιάσουμε. Αστυνομικοί είμαστε. Δεν μας σκιάζει φοβέρα καμιά. Γεια! Γεια! Τρομάξατε, κύριοι! Μα δεν κάναμε τίποτα. Ένα γεια είπαμε. Αυτό ήταν, μας περικύκλωσαν. Μα γιατί κάνετε έτσι? Στον πόλεμο είστε. Χειρότερα! Εγώ θα σας πρότεινα να πάμε μέσα. Εκεί δεν θα μας βλέπει κανένας. Σαν ποιος να μην μας δει δηλαδή. Περάστε μέσα, κυρία Αγκάθη. Εγώ πολύ χάρηκα που έμαθα πως ήρθατε στα μέρη μας. Καθίστε. Να σας βάλουμε κάτι να πιείτε. Τι είναι αυτό? Η θεία Πουλχερία. Πάντα ήθελα να γίνει νύφη. Δεν τα κατάφερε όμως γιατί χάσαμε το γαμπρό σε καυγά που είχαν πριν το γάμο. Έκτοτε κυκλοφορεί έτσι, μην μπορώντας να ξεπεράσει τον άδικο χαμό του. Ας σοβαρευτούμε, λέω καλύτερα, παιδιά μου, τώρα. Αρκετά διασκεδάσαμε με το αστείο, ε. Πολύ καλό. Ποιο? Δεν είναι αστείο. Ακούσαμε, να, διάφορα για... Το κοτέτσι μου. Αυτό. Και είπαμε να το διασκεδάσουμε λίγο σαν φήμη. Θέλετε μανιταρόπιτα? Θέλω. Όχι εσύ. Όχι αυτός. Γιατί όχι αυτός? Ούτε και εμείς θέλουμε. Όπως αγαπάτε. Σας ακούω. Φαντάζομαι ξέρετε, ε. Όχι εσένα. Σας ακούω. Ναι, με ακούτε τι σας λέω?
Βουλή! Το ξέρω. Τι κάνετε εκεί πέρα? Δεν έχεις πάει ακόμα με άντρα. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Χριστίνα? For God's sake, με στάδα μου! Νομίζω πως αυτό ξεπερνάει αρκετά τα όρια. Και ποιος βάζει τα όρια, κυρία Αγκάθη? Δεν έχουμε έρθει εδώ για να μαλώσουμε, ξέρετε. Ξέρουμε. Κάναμε αστιακι για να διασκεδάσουμε τη φήμη ότι μαλώνεται. Ο άντρας μου Νικήτας και ο... Βούλη! Έφτασα! Τον Βούλη τον έταξα. Έτσι και γεννήθηκε. Μου χρωστάει τη ζωή του, ξέρετε. Βούλης από Παρασκευάς. Από Βελζεβούλης. Σας είπα, τον έταξα. Από πού την ξέρετε τη Ρόζα ή σας κάλεσε η φίλη της? Όχι, απλώς μιλήσαμε τηλεφωνικώς και μου ζήτησε να έρθω να της πάρω συνέντευξη. Και ήρθατε και μήτε την είδατε μήτε την ακούσατε. Πείτε το κι έτσι. Είστε ενημερωμένοι, βλέπω. Με ανατριχιάζει η συγκεκριμένη. Η αναγνώστου εσάς. Μην εκπλήσεστε. Όλοι μας έχουμε τα κουμπιά μας. Άλλωστε εγώ κατά βάθος είμαι γλυκούλα. Έλα, πάρ' τον, είναι η ώρα. Άλλωστε θα ήθελα να μιλήσω και με τους αστυνομικούς. Θα ήθελα να μου πουν και ήδη αν ξέρουν κάτι. Μαζί ήμασταν την τελευταία φορά που είδαμε τη Ρόζα. Πηγαίνετε! Μάλιστα. Πείτε μας λοιπόν, κυρία Αδάμου, πότε ήταν αυτή η τελευταία φορά? Ήταν τη Δευτέρα το βράδυ, εδώ στο σπίτι μας. Μήπως ήταν στις 10 η ώρα? Εσύ είσαι καλή, κοπελιά. Λάθος επάγγελμα διάλεξες. Σας παρακαλώ, κυρία Αδάμου, απαντήστε. Το ένιωθα πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Αισθανόμουν με παρακολουθεί. Την είχα ξανανιώσει αυτή την αίσθηση. Και ήξερα... Βέρτικο Πακλέσιας Ρεφύρα! Πες μου! Τι θέλεις, μάνα? Βοήθεια? Αυτή ήρθε πάλι εδώ! Ψάξτε! Χαίρετε. Ωραίο θέαμα. Οι Αδάμου να φοβούνται. Θα μπορούσα να απαντήσω δυναμικά, ξέρεις, Ρόζα, αλλά... Με φοβάσαι. Πες το, δεν είναι ντροπή. Γνωρίζεις σε ποιο σπίτι έχεις έρθει, Ρόζα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για πραγματικό φόβο. Σε όλους είναι γνωστό στο σπίτι των μάγων. Εγώ κάτι θρασίδηλους βλέπω. Είναι! Πες μου τι θέλεις, γιατί ήρθες. Ήρθα να πάρω αυγά. Δεν με πείθεις. Οξύμορο να τρομάζει τόσο η περιστέρα, Αδάμου. Δεν νομίζεις? Μ' αρέσει που σε βλέπω έτσι δυναμική, Ρόζα. Έτσι σου να πάντα. Ενδιαφέρον. Αχ! Αχ! Βούλη, αγόρι μου, βλέπεις μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι γυναίκες. Τι έκανες στον πατέρα μου? Θα το κάνουμε και σε εμάς τώρα. Έτσι σε δένει και σένα για να σε βγάλουν βόλτα. Σταμάτα, Κάρια. Γίνεσαι κακό παράδειγμα για το παιδί μου. Όταν μπήκα στο σπίτι, σε άρπαξε και σε έβαλε μπροστά της για να προστατεύσει τον αγαπημένο της εαυτό. Δεν θυμάσαι? Δηλαδή εννοείς πως για αυτήν είμαι αναλώσιμος? Παιδί μου, πως είναι δυνατόν να νομίζεις κάτι τέτοιο για τη μανούλα? Και το κολάρο? Δεν σε πονάει το κολάρο? Πως δεν με πονάει? Με πνίγει. Πάρ' την, αγόρι μου. Σταμάτα, Βούλη. Θα γίνω κακιά και δεν θέλεις. Τι θα γίνεις? Κακιά? Με έχεις δει εμένα να γίνομαι κακός? Θυμάσαι που με έταξες, μάνα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Αλλά με βοήθησε να ξαναχτίσω τη σχέση μου με το γιώκα μου. Ποια μάνα θα ήθελε το αντίθετο? Μα εγώ βλέπω πως συνεχίζετε και το βγάζετε βόλτα. Του δίνετε εντολές. Ο γιος σας, έτσι όπως μου τον περιγράφετε, αν βγει εκτός σε αυτού, θα μπορούσε ακόμα και φόνο να διαπράξει. Φόνος? Γιατί πιστεύετε πως σας επισκέφθηκε? Μπορεί να της έλειψα. Η Ρόζα, ξέρετε, είναι απρόβλεπτη. Μήπως ήρθε να πάρει αυγά? Αυγά! Είπατε είναι απρόβλεπτη. Όχι, κυρία Αγκάθη. Δεν ήρθε να πάρει αυγά. Θα σας ήταν εύκολο, πιστεύω, κυρία Αδάμου, να βγάλετε έναν άνθρωπο από τη μέση. Πώς μου μιλάτε έτσι? Μιλάω ακριβώς όπως μιλάτε κι εσείς.
Χάρηκα που τα είπαμε. Πηγαίνετε τώρα, γιατί αρχίζω να εκνευρίζομαι με την ομορφιά της. Είστε σίγουροι ότι ήταν το βράδυ της Δευτέρας στις 10, κυρία Δάμ? Το κάνεις επίτηδες! Σηκωθείτε, πάμε κι άλλες. Θα τα ξαναπούμε. Μια στιγμή μου ζήτησες κι εγώ σου δίνω δύο. Όσο κι αν μ' αγάπησες, εγώ σου λέω αντίο. Μια στιγμή μου ζήτησες κι εγώ σου δίνω μία. Πάλι σκουπίδια έκανα. Μπάμπι! Πού είναι ο Μπάμπης? Φώναξέ μου τον Μπάμπη, το φαράς τώρα! Αχ, μια στιγμή μου ζήτησες κι εγώ σου δίνω μία. Άλλη θα πάρω πιο καλή να αντέχει κι άλλη βία. Διατάξτε, κυρία! Σκούπισες, μάζεψες, πέταξες. Εσύ! Ποια είπαμε ότι είσαι εσύ? Η Γεωργία, κυρία. Η βοηθός σας. Πότε ήρθες? Έχει. 2 μήνες. Έχει τόσο, Μάλιστα, κυρία. Έχει. Έτσι που σας αλλάζω, δεν προλαβαίνω και να σας μάθω. Βάλε μου το φόρεμα. Τρέλα είναι η καλύτερη λέξη που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Δετέκτη Χριστίνα, δείτε! Μπράβο, κορίτσι μου. Αυτό και είναι πάλι μυστήριο. Ποιος τα αφήνει όμως και γιατί? Μιρέλα, σημείωσε την τοποθεσία στο χάρτη. Να πάω να τον πιάσω. Μπορεί να είναι αυτός που τα αφήνει. Μπορεί να θέλει να μας πει κάτι. Καλά και σιώνα, γιατί να το κάνει. Μουγκός είναι ο άνθρωπος. Και πώς το ξέρεις εσύ ότι δεν είναι μουγκός? Όχι, δεν πειράζει. Άστον. Μπορεί να φοβάται να τον δουν να μιλάει μαζί μας. Θα μάθουμε σύντομα που το πάει όμως. Τέλος πάντων, είστε έτοιμοι για τη βραδινή μας ψυχαγωγία? Εγώ πάντως είμαι. Κατεβαίνεις κάτω και αριστερά. Δωμάτιο 12. Θέλω να μου την προσέχεις, γιατί είναι καινούριο κομμάτι. Τράβα τώρα. Έλα, αγάπη μου. Ετοιμάστηκες? Τι είναι αυτό που μου είπε ο πληροφοριοδότης? Θα έρθουν απόψε 2 από τη συμμορία των Α, 1 από του Νότου. Και 3 αστυνομικοί με επικεφαλή στη Χριστίνα Αγκάθη. Δεν θα μπορέσεις να αποδώσεις, λες, ε? Όχι. Φώναξε μου στο καμαρίνι αυτό που του ρίχνω μπάτσες. Αυτό είναι εδώ, δεν λες? Για να δω. Αυτός δεν είναι που έχω για να μην με τσιμπάνε τα κουνούπια. Όχι, καλέ, δεν ξεχνάω εγώ φάτσες. Κάνε την δουλειά σου. Θανάση, σε είπαμε. Θανάση, τόνωσέ την. Τουρουτουτάτα και τουρουτουτάτα μας τσάκισαν τα νεύρα. Ήρθε μια ώρα πια νωρίς για να κρατήσω θέση, για να μην χάσεις τη σκηνή. Ελπίζω να μην μας έφερες μονάχα από πείσμα, γιατί θα γίνω έξαλλη και θα σου κάνω κλίγη. Απορώ που σκέφτεσαι έτσι για την αδερφή σου. Για ποια μετέρα σας? Τουλάχιστον να γίνει καμιά φασαρία. Κοντεύω να κοιμηθώ, ακόμα δεν ήρθα. Του Δημάρχου ανοίγει το πρόγραμμα. Ενδιαφέρον. Ξέρεις κανένα γναθολόγο? Όχι, γιατί με ρωτάς? Από την πρώτη στιγμή που σε είδα, μου φύγε το σαγόνι. Προσοχή σας, παρακαλώ. Η φήμη μας εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο. Έτσι έχουμε σήμερα την τιμή να φιλοξενούμε στο κατάστημα την διάσημη detective Χριστίνα Αγκάθη. Το χειροκρότημα, σας παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αγκάθη. Και τώρα... And now...
Θα ήθελα να μεταφέρετε όλοι σας το θερμότερό σας χειροκρότημα. I want from you to give your warmest applause. Σε μίαν άλλη. To another one. Καλύτερη από αυτήν. Better than her. Την καλύτερη όλων. The best of all. Αυτήν που δεν λογάριασε ποτέ της τον πόνο. Γι' αυτό και τον μοιράζει απλόχερα. Τον ύμνησε και τον τραγούδησε από τα βάθη της ψυχής της. Της αβίσου να λέμε καλύτερα. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τη μία και μοναδική Μπέλα Ντίντο, που ανοίγει το πρόγραμμα με το νέο της τραγούδι «Ο ήλιος που έσβησα». Σκαρφάλανα και έφτανα στην κόρυφη του όρους. Ήθελα μόνη μου να δω ποιος θέτει όλους τους όρους. Έψαχνα μόνη τον Θεό για να του πω ποιος είναι. Ποιος είναι και νομίζει πως θα μου πει ποια είμαι. Κυρία Χριστίνα, είδατε τι έγινε. Αν προσπαθήσεις να ξεχωρίσεις από μένα, ξέχασε την πείσνα που στείνω με τον πατέρα σου. Ιωάννη μου, τώρα κάνουμε πως δεν βλέπουμε. Ο ήλιος που έσβησα. Έχω πάρει μαζί μου αντίδοτο καροτήδι χρήσης. Γιατί με περάσατε. Είμαι εγώ τυχαία. Να μετρά από τώρα γιατί θα μας βρει ημέρα. Τι είπες καλέ στην αδερφή σου? Την πρόσβαλα άσχημα. Καλά τις έκανες. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητή μου. Όπως συνηθίζεται όταν κάποιος ετοιμά με την παρουσία του, έτσι και εσύ πρέπει να του δώσεις το μικρόφωνο για να τραγουδήσει. Γι' αυτό κι εγώ. Η αθάνατη Μπέλα, καλώ στη σκηνή την αγαπημένη μου Χριστίνα Αγκάθη. Παρακαλώ, Χριστίνα. Τι, μα εγώ δεν είμαι τραγουδίστρια. Ελάτε τώρα, κυρία Χριστίνα. Όχι, μα όχι, σας παρακαλώ. Αχ, παιδιά μου, μα δεν θέλω, μα... Δεν είναι κάτι που ξέρω να κάνω καλά. Όσο κι αν είσαι ένα λαχταρό, κρύβομαι μήπως και ξαφνικά. Αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Κρατήστε με. Συγκρατήστε με. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα. Σταμάτα καλέ. Νιώθω θα εκραγώ. Γίνεται η καρδιά μου σφαίρα. Φεύγει και χτυπάει στο κένο. Αυτό ήταν. Πίστεψε με, θέλω να χαθώ στην αγκαλιά σου. Πίστεψε με, θέλω να χαθώ μες στα φιλιά σου. Χόρεψε με απόψε μέσα στα βαθιά όνειρά σου. Πίστεψε με, θέλω να χαθώ μες στα φιλιά σου. Χόρεψε με απόψε μέσα στα βαθιά όνειρά σου. Νιώθω πως για σένα θα τρελαθώ. Νιώθω πως για σένα θα τρελαθώ. Νιώθω πως για σένα θα τρελαθώ. Γιατί το έκανες αυτό! Έτσι κάνω.
εμπόδια. Το διώχνω. Ζήλεψες, μωρή πατσαβούρα, την κοπέλα που μου θες και χορό στα γεράματα. Σταμάτα, παιδάκι μου. Τι κάνεις. Τι είπες. Σαν τα ποδαρούσα που να σε δαγκώσεις και να μην μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Τι είπα, η θεότητα. Επίθεση. Κάτσε εδώ και κοίταξε να μην φύγει κανείς. Όμως τώρα τι κάνουμε, δεν παίρνουμε καν θέση. Ας να πάει κανένα δυο, αρχίζει να μ' αρέσει. Λες ρε εσύ τάχα μου δεν άρχοντα. Τρέχει τίποτα με τον κομμενάκι μου. Σας έχω και τις δυο! Σου έχουν πει ποτέ ρε πως τα ξύλα που κόβεις είναι στραβοκομμένα. Θα σε ψοφίσω ρε. Λιώνα μάνα, η μίζα μας έφερε κοντά, δεν το καταλαβαίνεις. Τι θα κάνουμε κυρία Χριστίνα. Παγιάσουμε Λιώνα μου. Εσείς είστε για αδερφές της Ζενοβίας. Όποιος θέλουμε είμαστε. Ναι, γιατί θα μας κάνεις ντά. Το Sky! Πηγαίνετε κάπου. Δεν σου είπε ο δήμαρχος, Μπέλα. Δεν έχω καμία σχέση με την εξαφάνιση της Ρόζας αναγνώστου. Κι εγώ δεν έχω σχέση με τον Humphrey Bogart, αλλά τι να κάνουμε. Πώς, θα ήθελες να έχεις σχέση με τον Humphrey Bogart. Αμπα τι είναι, Γιαννάκη, τσιμπήσαμε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν καταλαβαίνω τι σε ενδιαφέρει. Καθόλου δεν μου άρεσε που πήγες να το σκάσεις. Πάμε κάπου να μιλήσουμε. Πάμε στο καμαρίνι μου. Εγώ να μην έρθω. Τι να έρθεις να κάνεις, χρυσό μου, να κρατάς το φανάρι. Πάμε. Το ξέρεις, Μπέλα, ότι αγνοείται η Ρόζα αναγνώστου. Το πτώμα. Η ίδια της. Εσύ τι λες. Εγώ λέω πως δεν ξέρω που είναι. Είτε σε ζωντανή, είτε σε ψόφια μορφή. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, δεν καταλάβω και πως πέρασε η ώρα. Τι ώρα είναι. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 11 και 32 πρώτα λεπτά. Κούκου. Τι ήταν αυτό, κυρία Ντίντο. Τι ήταν αυτό. Σας ρωτάει τι κάνει ένας άνθρωπος αλυσοδεμένος μέσα σε ένα δωμάτιο. Α, λέει την ώρα. Συγγνώμη. Δεν σημαίνει κάτι για εσάς ο άνθρωπος αυτός. Πώς δεν σημαίνει. Συγγνώμη, μόλις τώρα δεν σας εξήγησα. Δεν ακούω τα μιλάω. Τέλος πάντων. Ακούμε, Μπέλα. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδες την αναγνώστου. Σε όλους τα ίδια ρωτάτε. Ναι, γιατί. Βαρέτο. Κυρία Ντίντο, πείτε μας πότε την είδατε. Όπως σας ζήτησε η επιθεωρητής από εδώ. Άουτς. Προσλαμβάνεσαι. Η οχιά με επισκέφτηκε το βράδυ της Δευτέρας στις 10 η ώρα το βράδυ, ε. Καλή, αυτό το αγόρι είναι θησαυρός. Μήπως μας δουλεύετε όλοι, λέω εγώ, εδώ πέρα. Αν συνεχίσεις έτσι, θα σε ερωτευτώ. Ακούμε, Μπέλα. Πού, πώς, πότε και γιατί. Το γιατί, καλή ερώτηση. Όσο για τα άλλα. Τι λέει το τσιμπλιασμένο αρίστο. Γιατί τον λέτε έτσι, κυρία Ντίντο, τον άνθρωπο. Βλέπεις να έχει ανοίξει το μάτι του. Κάνω ζιοβανάντε ο Έσου Μάστακα. Με ρωτάει τι είπατε, κυρία. Να του πεις ότι είπα πως μοιάζει με το πώς θα ήταν ο Χίτλερ από τη χαρά του αν κέρδιζε τον πόλεμο. Δεν μπορώ να το πω αυτό, κυρία. Πόσες Ιαπωνέζες μας δίνει, είπε. Να είναι ο Κογιέζε Κουρεμάσκα.
4. Ω! Oh. Έτσι κι αλλιώς για δοκιμή είναι. Όπως ξέρω, θα πιάσει το προϊόν. Πες το εντάξει, χαιρετίσματα στην Χάρου Κασάν και να χαίρεται που φεύγει ζωντανός από εδώ μέσα. Ορίστε. Ορίστε, μη με εκνευρίζεις και δεν μπορώ άλλο να βλέπω αυτή την ανυπόφορη μούρη του. Πες το αυτό που σου είπα. Χαρού Κασάν η Γερόσκα. Κοκόκαρα, ντέρε τα τακέτε μου. Ράκιντα ζε. Γιατί όταν δεν ακούς την Μπέλα, τότε αυτή την πιάνει τρέλα! Και γύρισε πίσω. Δεν θα πάει και χαμένη σφαίρα. Τι θες εσύ εδώ? Ήρθα να με σκοτώσεις. Κατάλαβες πως δεν αξίζει η μίζερη ζωή σου? Σου έκανε καλό λογοτεχνία τελικά. Τι βλέπεις εκεί? Τι κοιτάς? Είσαι διαβασμένη βλέπω και ξέρεις τις αδυναμίες μου, ε? Προσπαθείς να με τρομάξεις. Αν φοβάσαι, Μπέλα, θα έπρεπε τουλάχιστον στο σαλόνι σου να φροντίσεις να μην επιβαρύνεις την κατάσταση. Δεν σου πέφτει κανένας λόγος. Να κοιτάζεις τα δικά σου τα χάλια. Τα κοιτάζω. Πώς? Λέγε τι θέλεις. Κανονικά θα έπρεπε να φωνάξω να σε πετάξουν έξω. Θα μπορούσες και να με σκοτώσεις ακόμα αν ήθελες. Αλλά δεν θα το κάνεις γιατί φοβάσαι αυτά που ξέρω, αυτά που έγραψα και αυτούς που θα τα διαβάσουν. Δεν έχεις ακούσει για τις ψυχές που εγκλωβίζονται, Μπέλα? Τι? Φαντάσου να μαζευτούν όλες. Σταμάτα! Θα σκότωνες άραγε ποτέ αργά και βασανιστικά ή το κάνεις πάντα τόσο γρήγορα σαν το χτύπημα της οχιάς? Πού? Πήγε! Έξω! Πήγε γιατί θα βάλω τα σκυλιά μου να σε πάνε! Καλά, ντε. Πώς κάνεις έτσι? Πάω. Την αποχαιρέτησα φιλικά. Το φιλικά θέλω να το προσέξετε. Γιατί εντάξει, μπορεί να είχαμε τις διαφορές μας, αλλά όσο να πεις, ξέρω να εκτιμώ μια καλή σκύλα. Δηλαδή δεν σου είπε ακριβώς τον λόγο που σε επισκέφτηκε? Η Ρόζα. Να καταλάβω εγώ τι θέλει η Ρόζα. Εδώ δεν καταλαβαίνω τι θέλω εγώ. Το ξέρεις πως όσοι ρωτήσαμε μας είπαν πως την είδαν την ίδια ώρα, την ίδια μέρα? Όχι. Αλλά τι σου κάνει και σε εντύπωση? Στην Αρτεμιάδα βρίσκεσαι. Σωστά. Interesting. Να πηγαίνουμε όμως τώρα. Αρκετά ακούσαμε και είδαμε. Γεια. Όταν θα φύγετε από εδώ, μου πιάνετε και δύο δωμάτια. Δεν κατάλαβα. Σε σκυλιά τα δώσατε? Και εμείς πελάτες είμαστε. Το ίδιο είναι. Τι το ίδιο είναι? Πάλι να μαλώσουμε, θέλεις? Ξέρεις πολύ καλά πως έχουμε έρθει για σοβαρή δουλειά στα μέρη σου. Σοβαρά, δεν φαίνεται. Θέλω να μιλήσω στον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. Εγώ είμαι και σου λέω να πας να πνιγείς. Δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς στον ενικό. Θα μου μιλάς στον πληθυντικό. Να πάτε να πνιγείτε. Σιγά ένα ποταμάκι να φοβάσαι. Και ποταμάκι χύμαρος. Είμαι μπερδεμένη. Σκέφτομαι πολλά. Μην κοιτάτε που δεν μιλάω. Εγώ είμαι σίγουρος πως το έχουν κάνει όλοι μαζί. Όχι, Ιωάννη. Προς το παρόν θα ήθελα να ξαναπάμε στο σπίτι της αναγνώστου. Μετά από τόσες μέρες, ίσως επανέλθει η μνήμη μου αν κοιτάξω ξανά πίσω από την πόρτα. Είναι βασικό στοιχείο για την υπόθεση. Και φταίω εγώ που δεν υπάρχει στα χέρια μας. Μήπως θα θέλατε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να καθαρίσει λίγο το μυαλό σας? Κυρία Γκάθη! Κυρία Γκάθη! Τι έγινε, τι συμβαίνει? Ο δήμαρχος, κυρία Γκάθη, είναι νεκρός! Τον δολοφόνησαν! Φύγετε, παρακαλώ! Φύγετε! Αφέφερε! Τι συνέβη? Πότε?
Έχει την ίδια μυδρίαση που είχαν και οι κόρες των ματιών της Ρόζας. Υποψιάζομαι το ίδιο τηλητήριο. Τα άκρα είναι φανερά αγγυλωμένα. Το σώμα φαίνεται να έχει κατρακυλήσει, αν κρίνω από την διάταξη των πτυχών στα ρούχα του. Ποιος θα συλλέξει τη σωρό? Η τοπική αστυνομία που είναι? Πού είναι ο μπαμπάκας μου? Πού είναι ο μπαμπάκας μου? Πού είναι ο άνθρωπος που με έφερε στον κόσμο? Ποιος έφαγε μπαμπάκα μου? Ποιος? Όποιος το έκανε, θα του φάω τη μύτη, ρε! Πατέρα μου! Εργοδότη μου! Πιστεύετε πως αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει σκοτώσει την αναγνώστου? Κάνε με ένας υποψιαστό κι άλλο. Μπορείς. Ποιος είχε το παραμικρό παράπονο από σένα? Καλά. Κι εσύ είχες παράπονο, βέβαια. Ναι, ενώ εσύ δεν είχες. Είχα, αλλά όχι στο βαθμό που είχες εσύ. Εσύ μέχρι που τον απείλησες κιόλας. Να σου θυμίσω καλά, ιστερική αδερφέ μου. Εμέσως πλην σαφώς έκανες το ίδιο. Τι υπονοείς, άτιμη? Εγώ τι υπονοώ? Εσύ τι υπονοείς? Εγώ δεν υπονοώ. Εγώ το λέω στα ίσα. Τη λέξη εγώ την είπες 2 φορές σε 5 δευτερόλεπτα. Νηφίτσα! Κουνάβι! Εντρέπεστε λίγο! Μπροστά στον νεκρό πατέρα σας! Άναμπελ, μη δίνει σημασία. Ώρα για ένα συγκρότηση. Πάμε στο ξενοδοχείο. Μοιάζει με το γνωστό βελάκι. Get me up. Μιρέλα, φακό. Let me down. Let me down. Κάποιος προσπάθησε να αλλοιώσει το σχήμα και την κατεύθυνσή του. Ιωάννη, τον χάρτη. Δεν μου αρέσουν οι μουτζούρες. Το βελάκι έδειχνε προς τα εκεί. Detective, τι να δείτε! Κι άλλο βελάκι. Αλλά αυτή τη φορά πάνω σε βράχο. Ποιος τα αφήνει και γιατί? Ιωάννη, χάρηκα και μολύβι. Ναι. Βλέπετε, η γωνία που έχει το κάθε βελάκι είναι συγκεκριμένη. Αν τραβήξουμε τις ευθείες από το κάθε σημείο, τότε αυτές τέμνονται. Άρα κάποιος μας λέει πως πρέπει να πάμε εκεί ακριβώς. Πάμε, παιδιά μου. Αρκετά το αγνοήσαμε ως τώρα. Κοιτάξτε εδώ! Το σημείο που δείχνει ταιριάζει με το σημείο συνάντησης στον χάρτη. Νομίζω πως κάτι είναι θαμμένο εδώ. Το έδαφος έχει σκαφτεί. Ιωάννη, πήγαινε φέρε γρήγορα ένα φτιάρι.
Δεν θέλω να μάθει τίποτα η Άναμπελ ακόμα. Θέλω όλοι όσοι ανακρίναμε να μαζευτούν σε έναν χώρο. Να οργανώσουμε ένα δίπλο στο ξενοδοχείο. Δεν θα το νιώσουν σαν παγίδα. Ίσως φοβηθούν και δεν έρθουν. Μπράβο, Μιρέλα. Αυτό θα κάνουμε. Να φοβηθούν. Αυτοί οι άνθρωποι να φοβηθούν. Τι ακούγεται? Τι ήταν αυτό, Παναγία μου? Θέλουν να ξεκάνουν την Αγκάθι με βαρέλι. Θα αστιεύεστε, μου φαίνεται. Κάποιος είναι εκεί. Ορμάτε. Οι φίλοι μου είναι έξω! Νομίζεις πως μια Χριστίνα Αγκάθι θα μείνει με δεμένα χέρια! Ξέρω απίθανα κόλπα! Ξέρω τεχνικές που δεν θα σου αφήσουν κανένα περιθώριο! Καημένε! Το μόνο που κατάφερα να διακρίνω ήταν μια σκία. Σκιές παντού στην Αρτεμιάδα, να ξέρετε, υπάρχουν σκιές. Δεν το πιστεύω δηλαδή. Θα μπορούσε τώρα να είστε νεκροί. Τι να σου πω, Ιωάννη. Πραγματικά πίστεψα πως πρόκειται να πεθάνω. Και αυτός ο άνθρωπος, σαν από μηχανής θεός, με έσωσε. Τι σας είπα, γιατί μας παρακολουθεί όλες αυτές τις μέρες? Μήπως είναι αυτός που αφήνει τα σημάδια τόσο καιρό? Δεν μου είπε. Τι εννοείτε? Εννοώ πως αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να μιλήσει. Είναι μουγκός. Μούγκα! Τι είδη λέει? Ορίστε εκεί οι καραβίδες. Να είχε ούτε βίδες, ούτε μαύρες θα ήτανε. Τους θέλω όλους στην τραπεζαρία. Αύριο. Μιρέλα, θα τους έχετε. Και η Σουλτάνα. Ένα, με φωνάζεις Τάνη. Δύο, λες τα τσιράκια σου να μην μου πάνε κόντρα. Και τρία, δεν σημαίνει τίποτα που σας έκανα το χατήρι να μαζοχτείτε εδώ. Το χρήμα με έπεισε, όχι εσύ. Κατανοητόν. Σύρε, κάτσε τώρα πριν το μετανιώσω. Κατανοητόν. Τάνη μου. Σέρβιρε, σε παρακαλώ, και στην τελευταία μας καλεσμένη. Καλά το πας. Όνομα και πράγμα.
Τελευταία. Είπες κάτι, γλυκιά μου, βιζωνία. Με συγχωρείς. Ζηνοβία ήθελα να πω. Είπε, ναι. Είπε πως είσαι τελευταία. Ξέρεις, με την κακή την έννοια. Κύριε Αλεξάνδρου, πετάγεστε εκεί που δεν σας παίρνουν. Και εσύ πιθανόν να πετάχτηκες από λάθος πορά. Τι είπες? Λέει πως... Από ένσυκτο υπερασπίστηκε στη μάνα σου. Υπονοείς. Τίποτα δεν υπονόησε. Εσύ μόνη σου καραβγάζεις αυτό. Είσαι άραγε. Υπονοεί πως το τραπέζι αυτό εδώ. Δεν κάθουν με τον πραγματικό μου αδερφό. Η αλήθεια συνήθως είναι μισή. Δηλαδή θες να πεις πως δεν τα ξέρουμε όλα. Όχι. Λέω πως μόνο ο πατέρας παραμένει ο ίδιος. Θέλετε να παίξετε με τα νεύρα μου? Εγώ θα ήθελα να παίξω με τα νεύρα σου. Γλυκό μου παιδάκι. Είναι ζωντανός ακόμα. Νομίζω πως έχει αρχίσει και ξεφεύγει η κατάσταση. Δεν ήρθαμε εδώ για να λύσουμε τα προσωπικά σας θέματα. Αυτά άλλωστε τα έχω διαβάσει. Τα ξέρω. Σας κάλεσα λοιπόν εδώ για να μιλήσουμε για την εξαφάνιση της Ρόζας Αναγνώστου. Και ο επίμονος Λεκές καμιά φορά εξαφανίζεται. Ο καθένας από εσάς θα την ήθελε νεκρή για τους δικούς του λόγους. Σε λίγο θα μας πείτε πως τη ζηλεύουμε κιόλας. Ορίστε για παράδειγμα ένας πολύ καλός λόγος. Είναι νεκρή. Πες μου, σε παρακαλώ. Η σωρός της Ρόζας Αναγνώστου βρέθηκε χθες το μεσημέρι πεταμένη σε μια τάφρα. Πώς είναι δυνατόν? Γιατί δεν μου το είπες? Κτίνη! Έχουμε βαρεθεί τις μίξες σου πια! Σταμάτα, μπάσταρδο! Ησυχία! Καθίστε κάτω. Αν μιλάμε για παραφροσύνη εδώ μέσα. Χωποδοκέφαλο! Συνεχίζω και ξαναλέω πως θα μπορούσατε όλοι μαζί να είχατε συνεννοηθεί να την βγάλετε από τη μέση. Δεν είστε όμως οι ήθιοι ώστε να μην συνεννοηθείτε για το τι θα πείτε για την τελευταία φορά που την είδατε. Είστε? Εγώ πιστεύω πως είναι οι ήθιοι. Ο αδερφός μου ειδικά σίγουρα. Εκτός για να το κάνετε επίτηδες. Για να λειτουργήσει ως προπέτασμα. Εγώ όμως, κυρίες και κύριοι, είμαι η Χριστίνα Αγκάθη. Είσαι! Η Ρόζα για κάποιον λόγο σας επισκέφτηκε όλους την ίδια ημέρα. Κάτι ήθελε. Σας έφτασε στα άκρα, προσπαθώντας να ανακαλύψει κάτι. Έχετε δίκιο. Ήθελε να μας φέρει στα άκρα. Θα έλεγε κανείς πως προσπαθούσε να μας κάνει να τη σκοτώσουμε. Να μας τρομάξει προσπαθούσε. Να μας σπάσει τα νεύρα. Ίσως η Ρόζα να γνώριζε κάτι που δεν ξέρατε ότι ξέρει. Όλο ενίγματα είστε, κυρία Αγκάθη μας. Προσπαθείτε κι εσείς να μας φέρετε στα άκρα μας. Όχι να το ξέρουμε, δηλαδή. Την τεχνική αυτή θα την ονομάσω Ρόζα. Στην μνήμη της. Στην μνήμη της. Wie ist es eigentlich, Jakob? Aus Menschen Seife zu machen? Das sollte sie nicht, Agentin Agathe. Die Eva kann mir gar nicht so nett sein. Jakob, ist ja kala. Sollte das vielleicht auch Frau Agnost du nichts angehen? Du Nazi-Schwein! Das gehört zu einer Dankbarkeit. Hörst du mich? Darüber liege ich dir keine Rachenschaft ab. Ella, du magst es ab und opera. Als ob du heute nicht mehr unschuldige Menschen schadest. Als ob dir alle Heiligen sind. Εντάξει τώρα, έχει κατατίσει αηδία. Δεν μιλάμε όλη τη γλώσσα, κύριε. Εμένα μ' αρέσει. You mean I'm Bozy Hex. Bozy Hex, για να. Αρκετά! Τι λέω, παπαλέ, χειροβομβίδα! Όχι, Λαβρέντι, που γελόφουσκα είναι. Άσε κάτω τη χειροβομβίδα, Ιάκωβε. Να σε πυροβολήσουμε! Ναι, δουλεύει. Έτσι και την απασφαλή σου θα σα κάνει όλου κομμάτια. Έχουμε μαζευτεί σας μήνους. Πήγα να τα περιμένουμε και δεν ξέρουμε το γιατί. Ο Ιάκωβος Αλεξάνδρου. Ναι. Δεν είναι Έλληνας. Αλλά τι είναι, Πολωνός? Είσαι εντελώς ηλίθιος, αδερφάκι μου. Το είπα εγώ, δεν το είπα πριν. Ιάκωβε, απάντησέ της. Πες της πως είναι ψέματα. Δεν είσαι Έλληνας. Πες της πως πήγε στο φροντιστήριο και έμαθες τα γερμανικά. Και Ισπανός να είσαι, αγόρι μου. Εγώ σε συγχωρώ.
Μην νιώθεις άσχημα γι' αυτό. Είναι αυτή η μάνα μου. Με δουλεύετε. Με δουλεύετε. Τώρα που τον ευλέπω θα μπορούσε να είναι και Γερμανός. Όχι, όχι. Δες μάτι. Δες χρώμα. Όχι, όχι. Εγώ συμφωνώ. Καλά, γιατί και για πολλά νόσου κάνει. Πες το μάλιστα. Και μόνο πορτοκαλίζει, ε. Πες και εσύ, Αρετούλα, πες. Ναι, ναι. Και ο Χαρπόσκης, η τράπεζα της Καλλίπολης από τη Βαρσοβία. Ναι, δες. Ίδιος είναι ίδιος. Ακούστε με όλοι και μη με ζαλίζετε άλλο. Σας ηκετεύω. Ο Ιάκωβος Αλεξάνδρου. Ναι. Ναι. Ο Ιάκωβος Αλεξάνδρου! Πες το, μας έσκασες ο Ιάκωβος Αλεξάνδρου και ο Ιάκωβος Αλεξάνδρου! Είναι ένας εγκληματίας! Ας τα διάλα! Φρικτό! Τόσα χρόνια δίπλα μας και να μην έχουμε πάρει είδηση! Τι είπα κι εγώ τώρα, ε! Ο Ιάκωβος Αλεξάνδρου υπήρξε μέλος της μοίρας ασφαλείας των Ναζί στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, λέμε! Κάτσε κάτω, ρε αποτυχημένο DNA που θες να μου χαλάσει το μαγαζί! Από πού με κατάλαβες, Αγκάθι? Οι φήμες για σένα είναι αλήθεια τελικά. Δεν θα μπορούσα να εντοπίσω την σφραγίδα της ομάδας αίματος που είχαν οι Ναζί στο χέρι τους. Ομάδα Αλφα, ο Τζέικοπ. Όχι, αυτό σημαίνει τα τατουάζ. Και εσύ μου έλεγες πως είναι τα αρχικά της μάνας σου, της άλλας. Να το φάνε! Συγγνώμη, δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Τώρα! Αφήστε με να του ορμίζω τα μάγουλα να του φάω, τα φρύδια να του φάω! Ηρέμησε, Ντάνι μου! Δεν βλέπεις πως αν κάνεις ένα βήμα ακόμη θα μας την αξιώ όλους στον αέρα. Ποια Ντάνι, μωρή ντροπή του Χίτσκοπ κι εσύ! Η Σουλτάνα είμαι! Ξέρεις τι εστί! Σουλτάνα μπαμπάτσικα! Σβάιν! Ιάκωβε, θέλω να θυμηθείς ότι παρήγγειλα ένα τόμο ξύλα για τον Τζάκι. Καταλαβαίνετε πως δεν πρόκειται να βγει κανένας ζωντανός από εδώ μέσα. Έτσι δεν είναι! Βουλευμένη μου, καλά που γίνεται ωραία, τα ξόρκια να σωθούμε. Δεν μπορώ, πατέρα, δεν είμαι νευριασμένος. Χεσμένος είμαι! Εσύ σκότωσες την αναγνώση του Τζέικοπ! Όχι φυσικά. Αλλά δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να το κάνω. Το ξέρεις πως πρέπει να παραδοθείς. Θα πεθάνεις κι εσύ μαζί μας έτσι και σκάσει η χειροβομβίδα. Όχι αν έχω έξω. Γιατί δεν άξω. Μέσα. Δεν μπορώ να πεθάνω χωρίς να το κάνω μια τελευταία φορά. Δεν ζω! Μα τι συμβαίνει παιδιά σε αυτό το κολοχώρι! Καθόλου δεν με νοιάζει! Ξαφνικά έχω να πω! Φιληθείτε! Κάντε δουλειά σας! Διαζορβάλ μετά εσύ από αυτή την οικογένεια, όχι βγες! Φύλαμε! Πριν θα πω για πάντα, γόρα μου, τα χέρια σου! Δηλαδή, λες πως δεν είσαι εσύ ο δολοφόνος. Ε! Εδώ που τα λέμε και να ήμουν, θα στο έλεγα. Τι είναι αυτά που λες, Αγκάθι? Παίρνιεσαι και για έξυπνη. Θέλε, τι έξυπνη? Εμένα ρωτήστε τίποτα, του βάρει σκέτο. Ναι, ναι. Κι εγώ που τη συνεργάζομαι, τα χειρότερα έχω να πω. Κι εγώ, άμα ανοίξω το βόθρο, δεν την ξεπλένει ούτε χιλιόλτρη δεξαμενή. Προσπαθείτε να με τρελάνετε. Έτσι δεν είναι? Ιάκωβε, σκέψου την. Σκέψου την. Την έχουμε φάει τη μόνη, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι! Δεν θα αποφασίσεις εσύ! Αν ζήσω εγώ! Κατάλαβες! Όχι καλέ, εσύ να το αποφασίσεις! Κυρία Χριστίνα, κοιτάξτε τα μάτια της. Τι να κοιτάξω? Τα μάτια της Άναμπελ. Τα μάτια της Άναμπελ. Τι έπαθες, Χριστίνα? Τι έχουν τα μάτια της Άναμπελ? Τα μάτια της Άναμπελ. Αυτό είναι το πρώτο μυθιστόρημά της, το «Τα μάτια της Έλαμπαν». Το όνομα Μιρέλα. Αν το αναγραμματίσεις, βγαίνει ρεμάλι. Έλαμπαν. Δεν το πιστεύω. Μπράβο, Χριστίνα. Να σου δώσω και ένα γλυφιτζούρι για βραβείο. Ποια είναι αυτή? Τι γίνεται? Τι γλύφει και κερδίζει? «Τα μάτια της Έλαμπαν» ήταν ο τίτλος του πρώτου βιβλίου της Ρόζας Αναγνώστου. Όπου η δολοφόνος ήταν μια σχιζοφρενής γυναίκα, την οποία στο τέλος κλείνουν σε ψυχιατρική φυλακή. Η οποία βάφτισε τον εαυτό της Άναμπελ, αναγραμματίζοντας τη λέξη Έλαμπαν. Το έσκασε από τη φυλακή και ήρθε για να γίνει η καλύτερη φίλη της αναγνώστου. Όμορφη ιστορία, ε! Και πόσο έξυπνη! Ήθελες να την εκδικηθείς? Αυτό είναι! Η Ρόζα βοήθησε την αστυνομία της Οκεανούπολης για να με βρει. Και μετά με έκανε βιβλίο! Ίσα ίσα, καλέ χάρη σου έκανε, αχάριστη! Τον δήμαρχο, γιατί τον σκότωσες? Μην ήτανε ψηλά τα τέλη! Τι άλλο από το ότι κάποτε είχε σχέση με τη Ρόζα!
Προτίμησε αυτή από εμένα! Με παρακολούθησε, επειδή τον παρακολούθησα. Και είδε πράγματα που δεν έπρεπε να δει. Δεν θα μου γλιτώσει, τρελάρα! Θα σε σκοτώσω! Και με έσπρωξε! Δεν το έμαθες ακόμα, Χριστίνα! Οι άνθρωποι στην Αρτεμιάδα είναι αναλώσιμοι. Πώς βρήκες το πτώμα? Κάποιος άλλος ήξερε τι έκανες. Ζωγράφιζε βέλη υποδεικνύοντας την τοποθεσία που το έθαψες. Κάποιος από εσάς! Ζωγράφισες εσύ, Ζηνοβία, τίποτα, αγάπη μου? Να βρεις την κοπέλα καλή ξεκάθαρπος, δεν ζωγράφισε τίποτα. Εγώ καλύτερο στο σχολείο δεν ζωγράφισα, να καταλάβετε. Ήρα, τι το έκανα. Hey! Τι να έχω πουλές, κύριε Ζηνοβία μου. Εγώ σε είδα που το ζωγράφισες. Αυτή το έκανε η κυρία Αναμπέλα μου. Κι όμως... δεν το έκανε η Ζηνοβία. Μόλις δεν πάρτε τα! Το έκανε... ο Δανέτης. Δεν έχει σημασία. Ποιος το έκανε. Σημασία έχει. Ποιος θα χαράξει. Το τέλος. Θα ήθελα τώρα, σιγά σιγά, να σας αποχαιρετήσω. Ναι, Χριστίνα, σ' αγαπάμε. Είσαι η καλύτερη, δείξτες. Χριστίνα, θα μπορούσα να είχα γίνει κι εγώ βοηθός, ξέρεις. Είμαι πολύ καλή. Το τηλέφωνο της μάνας σας θέλω. Να της δώσω συγχαρητήρια. Για βράκια! Άρχισα να έχω εικόνα από την ημέρα που άνοιξε την πόρτα στο σπίτι της αναγνώστου. Νομίζω ότι θυμάμαι. Πήρα συνέντευξη από το πνεύμα της Ρόζας αναγνώστου. Τι! Μήπως πήρες τίποτα άλλο? Τι είναι αυτά που λέτε, παιδί, Χριστίνα? Πώς το λέτε αυτό? Άστιν, κάτι ξέρει και το λέει. Είμαι η Χριστίνα Αγκάθη. Είσαι! Είμαι και σας διαβεβαιώ πως η γυναίκα που σας επισκέφτηκε όλους την ίδια ημέρα δεν ήταν ζωντανή. Εδώ που τα λέμε... ήταν λίγο κομμένη, δεν ήταν? Σιγά να μην ήταν και μάλλον τέτοιχ! Πες μας, Αγκάθη, πες μας! Ποιος με χώφτωσε, καλέ! Κάποιος πάνε μου κλέψει το πορτοφόλι! Άσε κάτω το δαχτυλίδι, ρε! Στιγμή δεν χάνουμε, βλέπω! Κοιτάξτε εκεί, στον πίνακα! Δεν είναι δυνατόν! Καταπληκτικό! Βλέπετε? Δική μου η ευχαρίστηση! Ρόζα! Η αλήθεια είναι πως στην αρχή δεν ήμουν σίγουρη ποιος είναι ο δολοφόνος. Υποψιάστηκα την Άναμπελ όταν είδα τα λασπωμένα της υποδήματα την ώρα που πλησίαζε στο πτώμα του Δημάρχου. Ενώ ήρθε κοντά μας από σημείο στο οποίο δεν υπήρχαν λάσπες. Αχα! Βέβαια αυτό από μόνο του δεν είναι αρκετό για να ενοχοποιήσεις κάποιον. Αχα! Από την άλλη, ο Ιάκωβος Αλεξάνδρου, ως πρώην ναζιστής, ήταν μια εύκολη λύση αρχικά. Το τέρας το τελείωτο. Γνωρίζετε, κυρία Χριστίνα, ότι θα έβγαζε χειροβομβίδα? Γνώριζα, Μιρέλα μου, ότι θα εφαρμόσω την τεχνική της Ρόζας αναγνώστου, εξωθώντας το θύμα μου σε ακραία συμπεριφορά. Έπαιξες ντόμινο, τιτίνα μου, εσύ. Ακριβώς. Το χτύπημα στο κεφάλι. Αποκάλυψε το χαμένο κομμάτι του παζλ. Τι είδατε πίσω από την πόρτα, πείτε μας. Δεν θα σας πω μόνο τι είδα πίσω από την πόρτα. Έχω τη βαθιά πεποίθηση πως ξαναζούμε τις αναμνήσεις μας. Σου συνέβη κάτι? Ναι. Η αλήθεια είναι πως κάτι μου συνέβη. Δεν ήσουν τόσο επιθετική τις άλλες φορές. Τι έχεις πάθει? Μετάλλαξη έχω πάθει. Δεν είμαι αυτή που ήμουν, ούτε θα ξαναγίνω. Ποτέ.
κακό. Η Ρόζα αναγνώστου προσπάθησε να εντοπίσει μόνη της το δολοφόνο της. Αυτός ήταν και ο λόγος που τους επισκέφτηκε. Προσπάθησε να το κάνει, φέρνοντάς τους στα άκρα. Ήθελε να δει τις αντιδράσεις τους. Και επειδή δεν τα κατάφερε, αποφάσισε να καλέσει το μοναδικό άνθρωπο στη χώρα που θα μπορούσε να τα καταφέρει. Αναπαριστώντας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τον ακριβή τρόπο με τον οποίο πέθανε. Λατρεμένη μου άγγελη. Εγώ, αγκαλίτσα δεν έχει. Γλυκιά μου, Τάνη. Τι τίνα μου. Ξενοδοχείο, το δοχείο των ξένων. Λέγεται παρακαλώ. Τιτίνα μου, ένας αγχωμένος Κωνσταντίνος σε ζητάει. Έλα, Κωστάκη. Ποιο είναι το όνομα του θύματος? Του θύματος? Τι έγινε? Μη μου πεις. Φόνος. Είσαι εκεί πέρα, κυρία Αναμπέλα μου. Ο ταχυδρόμος πέθανε. Του Χατζηδάκη. Το ξέρεις, Νικόλα μου. Δεν το ξέρεις? Πείτε μας τελικά, κυρία Χριστίνα, ο Ιάκωβος Αλεξάνδρου, από πού ήταν? Ναι, ναι, για πείτε μας, κυρία Χριστίνα, από πού ήταν? Ο Ιάκωβος Αλεξάνδρου, παιδιά μου, ήταν από την Πολωνία. Πολωνός δοσύλλογος. Γερμανικά του μπακάλι. Ο Τζέικοπ.